Της Κακομοίρας. Άκουσε τη ζουλά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπη στη στέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM. Τη Κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καταμπάκα στο production, την κυρία Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κρίνο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Με διαγωνισμούς, με πάρα πολλά θέματα και για σήμερα, όπως κάθε μέρα, παρέα με το Hall Double Play από την Ελλάς Online, το οποίο φροντίζει να μιλάμε πολύ, πάρα πολύ, πληρώνοντας λίγα, να έχουμε απεριόριστες δικές και περαστικές κλήσεις, 300 λεπτά προς κινητά, ADSL Internet έως 24 Mbps και όλα αυτά με 23 ευρώ το μήνα. Για τους συνδρομητές Vodafone η τιμή είναι 18 ευρώ το μήνα. Επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων, γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά στο 54.340, 50 λεπτά η χρέωση του μηνύματος. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λαθηνικούς. Γράφετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Αυτή την Πέμπτη στην Metrosport έχετε ένα ακόμα λόγο να την αγοράσετε, καθώς θα υπάρχουν μέσα σελίδες σε αμπμένες εφημερίδες 10 αυτοκόλλητα, όπου χωρίς καμία άλλη διαδικασία θα κερδίσετε αυτόματα 10 πλοηγούς αυτοκινήτων, 10 MLS Destinator Token Drive 43 SLA, το πιο stylish και high tech gadget στην ελληνική αγορά, για 10 τυχερούς φίλους ακροατές οι οποίοι θα το κάνουν δικό τους μαζί με το ρεπορτάζ του, με ένα πολυσέδιο ρεπορτάζ για το παιχνίδι του Πάγου με τον Παναθηναϊκό, με τον τελικό του Europa League, με ό,τι άλλο θα έχει η ειδησιογραφία. Θα υπάρχουν και 10 αυτοκόλλητα, τα οποία από τη στιγμή που θα τα δεις στη δικιά σας εφημερίδα θα σημαίνει αυτόματα ότι θα κερδίζετε και το MLS Destinator Talk and Drive. Υπενθυμίζω το διαγωνισμό, ο οποίος είναι σε εξέλιξη και κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή από τη δική μας εκπομπή. Το Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 σκάνει δώρο 20 ολοκένουργες ασπρόμαυρες ντριγιές επίσημες φανέλες του ΠΑΟΚ, αξίας έκαστη 49,90 παρακαλώ. Γράφετε τώρα α1, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνει στο 54344. 20 από εσάς θα την κάνετε δική σας τη φανέλα την Παρασκευή, ενώ μην ξεχνάτε ότι σε όλα τα επίσημα καταστήματα του ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ Official Store και στο ΠΑΟΚ City Store, υπάρχει μία μοναδική προσφορά. Δύο φετινές επίσημες εμφανίσεις του ΠΑΟΚ έρχονται στη τιμή των 49,90. Αγοράστε με 49,90 δύο φανέλες από οποιοδήποτε σχέδιο ή και μέγεθος εσύ επιθυμείτε σε αυτή την πολύ προνομιακή τιμή. Με τον Ηρακλή
να παίζει για να κερδίσει, αλλά να χάνει τελικά από την ΑΕΚ με 1-0 στην Αθήνα. Με τον Ομπόα να είναι υποατμών στον ΠΑΟΚ, άραγε πότε ήρθε στην ομάδα του ΠΑΟΚ, ήρθε και δεν ακούμπησε, και με τον Άρη να είναι στο πολύ επικίνδυνο και κωβικό σημείο, το οποίο λέει ότι αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και δεν ανέβει μέσω των μπαράζ, τα οποία περιμένουμε να ανακοινωθούν να γίνουν στην Football League, στη Football League και όχι στη Football League 2 που αγωνίζεται, τότε υπάρχει κίνδυνος αναστολής λειτουργίας του ερασιτέχνη. Ωραία νέα, Κώστα μου. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Από όπου γουστάρεις. Από όπου γουστάρω. Να ξεκινήσουμε το αγωνιστικό. Πες μου, γιατί εγώ έκανα τζόκινγκ εκείνη την ώρα. Έκανα ένα τεστ αντοχής. Τεστ προπόνησης. Όχι, ρε κόκκινε. Προπόνηση έκανα. Α, προπόνηση. Έκανα τεστ αντοχής. Ναι. Εγώ έπαιρνα 7 μήνες ένα φάρμακο το οποίο μου μείωνε τις δυνατότητες να κάνω. Για να σε βοηθήσει άλλα πράγματα όμως. Ναι. Και στο 5000 χιλιόμετρα, εκεί που το έκανα 31 λεπτά, το. Δεν μπορούσα, 42-43 κτλ. Δεν πειράζει. Και τώρα έκανα ένα τεστ για να δω πού είμαι. Και το χρονομέτρησα και τα λοιπά. Οπότε δεν είδα. Πόσο πήγες? 34-50. Δηλαδή θα φτάσω. Κατεβαίνει. Από τα 43 πήγες 40. 34-50. Και τώρα θα το κατεβάσω 32. Εκεί, άμα μείνω 32 μισό, θα είμαι εντάξει. Μια χαρά είναι. Εντάξει. Δεν χρειάζεται παραπάνω στην ηλικία μας. Είναι και πολύ καλά, μάλιστα. Δηλαδή... Ή γρήγορο περπάτημα ή αυτό το ελαφρύ. Γρήγορο περπάτημα κάνουν οι καρδιοπαθείς. Λάθος κάνεις. Ακούω τώρα. Ο προπονητής μου το είπε. Άλλο σε λέω, ρε Γρηγόρη. Εσύ που πήγες στα 45, θυμήθηκες να κάνεις αθλητισμό, θα κάνεις περπάτημα. Ή είχες να κάνεις καιρό, ας πούμε. Είχα να κάνω 20 χρόνια. 20 χρόνια. Τι να κάνω. Δεν μπορεί να τρέξεις. Εγώ που από τα 13. Ένα χρόνο περπατάω. Εγώ από τα 13 που δεν σταμάτησα. Δεν μου πει να περπατάω σαν τον γέρο. Τρέξεις στην προσωπική σου ζωή, ρε. Ναι. Σαν τον Βέγκοπα. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν. Έκανα μια δοκιμή. Το άκουγα βέβαια και στο τζόκινγκ, το άκουγα το Μετρόπολης. Ναι. Και εντάξει, θα μου πεις τώρα, έκανες τζόκινγκ, άκουγες το μάτς και έχεις και άποψη? Όχι, δεν έχω. Αυτό που ψιλοκατάλαβα. Αλλά όμως, δεν μπορεί να είναι όλοι λάθος. Ναι, δηλαδή, αυτό που ψιλοκατάλαβα και θέλω να πούν και οι Ηρακλήδεις που ήταν το μάτς, είναι ότι ο Ηρακλής πήγε να παίξει ένα μάτς χωρίς άγχος. Άνα, μπράβο. Και ελεύθερα, όσα βάλει και όσα φάει, με προσοχή όμως, ήθελε να δείξει σε ένα πιο παραγωγικό κομμάτι. Την ποιότητα που έχει στην ομάδα. Ο γιατρός ο Ηρακλειδέας, ο οποίος το είδε το μάτς, μου μίλησε για το κόμπλεξ του Ηρακλή. Είμαστε, λέει, κομπλεξική ομάδα. Δεν ξέρει τι γίνεται ο γιατρός. Ναι, δεν ξέρει, όχι, ξέρει πολύ καλά από ποδόσφαιρο. Δεν ξέρει, άμα είπε τότε, έβγαλε, ναι, κόμπλεξ. Εντάξει, ο ίδιος έβγαλε κόμπλεξ. Δεν ξέρω, ρε Γρηγόρη. Λοιπόν, σου λέω ότι ο άνθρωπος. Έχει μια κυτρινό μαύρη εφημερίδα. Ναι, χάσει, περίμενε. Ο άνθρωπος μου είπε, τον οποίο εγώ τον εκτιμώ στο ποδόσφαιρο επάνω, ναι, και ανταλλάσσω απόψεις. Έρχεται, πάει σε μάτς Β' Εθνικής, με ενημερώνει και τα λοιπά. Σαν συνεργάτης μου είναι ούτε κατά κάποιο τρόπο. Δεν αμφιβάλλω. Ναι, με βοηθάει όπως. Βρε, εξαιρετικός, ναι, επιστήμονας, ναι, είναι σοβαρό. Η ομάδα μου. Για το συγκεκριμένο θέμα διαφωνώ. Η ομάδα μου, λέει, έβγαλε κόμπλεξ. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Παίρνω την αθλητική ώρα των σπορ. Δεν με νοιάζει η εφημερίδα στην Ελλάδα. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Δεν με απασχολεί. Και λέει, η Ακέρα γύρισε. Ναι. Παρά τη νέα μέτρια εμφάνιση, τον Ηρακλή να χάνει πολλά γκολ. Και τον Βούρα να κάνει δύο μεγάλες αποκρούσεις, η ΑΕΚ νίκησε με ένα 0. Ο Βούρας ποιος είναι? Ο Βούρας ήταν τερματοφύλακας ο οποίος βγήκε από τις ακαδημίες του Ηρακλή. Ναι. Από τα πολλά ταλέντα που βγαίνουν. Πολύ ωραία, ναι, έχει καλές ακαδημίες. Και πήγε στην ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν. Και είναι στην ΑΕΚ αναπληρωματικός. Και, ναι, και MVP του αγώνα ήταν είναι ο Βούρας. Ο Βούρας. Πολύ ωραία. Με συγχωρείς τώρα. Όταν οι αθηναϊκές εφημερίδες και μάλιστα τη ΑΕΚ, ναι, σου λένε ότι ο Ηρακλής έχασε πολλά γκολ. Και MVP ήταν ο Βούρας. Ναι. Σου μοιάζει αυτό για κομπλεξισμό? Εγώ ένα μάτς που δεν είδα και το άκουσα, δεν μπορώ να βγάλω άποψη. Πρόσεξε να δεις όμως το εξής. Πρόσεξε όμως να δεις το εξής. Όσες φορές στη δεκαετία του 80 οι αντίπαλοι τερματοφύλακες ήταν MVP, έχανε ο Ηρακλής και λέγαμε τι μπάλα έπαιξε ο Ηρακλής και έχασε. Αυτό δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε. Ο Ηρακλής παίζει έτσι φέτος. Όχι. Πώς, δηλαδή για μια ομάδα η οποία παίρνει άριστα στο χορτάρι μέσα σε, ναι, όλη τη χρονιά. Με ποιο δικαίωμα, γιατί, μάλιστα, εγώ πιστεύω ότι ήταν μετά το μάτς, τα είπε γιατί. Μετά το μάτς. Άρα ήταν αγανακτισμένος. Ναι, δεν ξέρω. Άρα ήταν αγανακτισμένος. Ένθερμο. Ο γιατρός ξέρει καντάρια μπάλα. Ένθερμο. Άκουμε λίγο. Ναι. Ξέρει καντάρια μπάλα. Φυσικά όταν κάνεις κριτική στην ομάδα τώρα την μαζί οποία. Ναι. Αγαπάς, βάζει και το συνέστημα. Βάζει και το συνέστημα. Οπότε αυτός ο λόγος που είπε είμαστε κομπλεξάρες σαν ομάδα. Το είπε ο γιατρός και δεν το παίρνω πάνω μου. Εγώ έκανα τζόκινγκ. Σου λέει κάτι αυτό, το γράφει η εφημερίδα της ΑΕΚ. Βέβαια. Λοιπόν. Ναι.
Το οποίο έρχεται σε αντιαστολή με αυτό το οποίο λέει ο φίλος. Δεν ξέρω. Μπα που δεν είδα, δεν το κριτικάρω. Ναι, σου απαντά. Να σου κάνω εγώ τον έξυπνο τώρα. Δεν μου το κάνει. Λοιπόν, ούτε σου πάω και σε άλλη εφημερίδα. Μάλιστα. Λοιπόν. Sport Day, τι λέει. Λέει. Με υπέροχο γκολ η ΑΕΚ νίκησε τον Σουπερλιγκάτο Ηρακλή. Μάλιστα. Για ποιο λόγο να γράφουν όλοι κάτι καλό για τον Ηρακλή. Αντιλαμβάνομαι ναι. από το φόβο σου ότι δεν θα πάρει αδειοδότηση. Θες μέσα σου να νιώσεις σαν Ηρακλειδέας. Φόβο. Εγώ τι αντιλαμβάνομαι. Τώρα εσύ μπορεί να αισθάνεσαι άλλα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ως άνθρωπος με κάθε μου το έτσι. Μα. Ναι. Φόβο να έχω. Επειδή έχεις μια υπόνοια ότι μπορεί να μην πάρεις αδειοδότηση, θες μέσα σου. Καμία υπόνοια. Ρε αγόρι μου. Ναι. Αυτό που γράφουν και λένε και λέει κάνουν είναι ότι με αυτή την ομάδα ο Ηρακλής και να μην πάρει αδειοδότηση θα τη βγάλει τη χρονιά. Αυτό καταλαβαίνω τώρα εγώ με το φτωχό μου το μυαλό να πούμε πώς σκέφτεστε οι Ηρακλήδες αφού θες να ξεκινήσουμε με Ηρακλή. Αχ, ο Ηρακλής δεν έπαιζε. Βεβαίως, ναι. Πάντα με όποιον παίζει. Βεβαίως, ναι. Δεν αντιλέγω. Βεβαίως. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνω. Όχι, φυσικά είναι. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ξεκαθάρισε το Γρηγόρη. Καθάρισε το φρούτο, πέτα τα αυτά στα σκουπίδια και να φάει. Ναι, λοιπόν, αν ο Ηρακλής πάρει την αδειοδότηση, ναι. δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε. Μάλιστα. Αν δεν την πάρει την αδειοδότηση, είχα κάνει μια τοποθέτηση η οποία δεν αλλάζει, θα τη γράψω κιόλα. Έχω απέτηση από την ΠΑΕ Ηρακλής να σπάσει τη ρήτρα εμπιστευτικότητας που δεν έχει καμία νομική κύρωση και να έχει διαφάνεια έναντι του κόσμου για να ξέρουμε είναι εντάξει ο Παπαθανασάκης. Ο μεγάλος δημοσιογράφος ναι. και ο δημοσιογράφος που έχει γκάς να πούμε μεγάλα ναι. και μπαίνει σε τρύπες παράθυρα χώνεται από τις κλειδαριές ναι. λέει βγαίνει πριν αυτές οι ρήτρες και τις μήτρες εγώ δεν τις σέβομαι. Λέω λοιπόν. Και εγώ. Δεν τις λες. Τις λες όμως. Ρήτρα. Για μένα στο ρεπορτάζ δεν υπάρχει ρήτρα. Να βγούνε και να πούνε για ποιο λόγο δεν παίρνει ο Ηρακλής αδειοδότηση. Δεν το έχετε πει. Αυτό λέω. Δεν το έχετε πει. Είναι υπεύθυνο αυτό που ζητάω. Ναι, υπεύθυνο. Εγώ γνωρίζω ότι. Του χαϊδεύω τα αυτιά. Εγώ γνωρίζω ότι έχει να κάνει και ξέρω με. Ξέρω εγώ αν ο Παθανασάκης είναι εντάξει σε λίγο, όλα. Μα αγόρι, άκουμε τώρα τα ελληνικά. Δεν ναι, μπορεί να το ξέρει. Πώς. Δουλειά δεν κάνει δημοσιογράφος. Δεν είσαι ναι. κάθε μήνα, δεν πληρώνεις. Οφείλει να το ξέρει. Τι λες. Εγώ τι λέω. Δηλαδή αν πληρώνει ή δεν πληρώνει παίζει ρόλο. Βέβαια. Τα έχει παρεξηγημένα τα πράγματα. Τι ένσημα έχει εδώ δημοσιογράφο. Τα έχει παρεξηγημένα. Εγώ τα έχω παρεξηγημένα. Παρεξηγημένα. Εγώ λοιπόν που δεν είμαι δημοσιογράφο, λέω. Και εσύ δημοσιογράφο. Δεν είμαι. Κάνε λέω λοιπόν. Βρέχεσαι τώρα, άσε τώρα. Λέω λοιπόν ότι ο Ηρακλής έχει θέμα οικονομικό και οικονομικό. Είναι και η τριετή, αλλά είναι και οφειλές σε παλιούς παίκτες. Όχι μεγάλες, όχι τεράστιες, μικρές. Και γι' αυτό το λόγο δεν παίρνει. Ο φάκελός του δεν είναι κατατεθειμένο σωστά. Δεν είναι άριστος. Πολύ πιθανόν. Δεν είναι άριστος. Μα δεν αμφιβάλλω. Δεν είναι άριστος. Δεν μπορεί να κόπει και. Έρχομαι λοιπόν να και σε ρωτάω. Κόσμο κάτι. Και έρχομαι λοιπόν και σε ρωτάω εσένα που είσαι Ηρακλειδέας και ρεπόρτερ και δημοσιογράφος κτλ. Δεν παίρνει αδειοδότηση ο Ηρακλής που εγώ πιστεύω θα πάρει. Ντροπή. Ναι. Δεν μου λες τώρα. Θα φιλήσεις δαχτυλίδι, θα φιλήσεις βέρα. Να πάρεις δανεικούς από Ολυμπιακό. Αφού τελειώνει, γιατί να συζητήσουμε για κάτι τέτοιο. Δεν το κατάλαβα. Αφού τελειώνει η ιστορία σήμερα. Τελειώνει η ιστορία σήμερα. Να τελειώσει καλός ή κακός και να μιλήσουμε. Και θέλω να προλάβω το ρεπορτάζ για να σε ρωτήσω. Ναι. Δεν το δέχομαι. Να σε ρωτήσω. Για να πάω στο γήπεδο. Να σε ρωτήσω και εσένα και τον Μάνο και τους άλλους. Είσαι ο Ηρακλής. Ναι. Παράδειγμα. Ναι. Π.χ. παίρνει το Διούδη Ολυμπιακός. Ναι. Και το δίνει δανεικό στο Ηρακλή. Δεν θέλω. Δεν θέλεις. Μάλιστα. Είσαι ξεκάθαρος. Τέλειωσε. Ήτανε. Μόνος σου το είπες. Ο Ηρακλής ήταν έξω από το σύστημα χρόνια και παρέμεινε και ανεβαίνει χωρίς το σύστημα. Και ανεβαίνει χωρίς το σύστημα, χωρίς πλάτες. Ναι. Γιατί να το κάνει τώρα. Τους Χατζίδηδες, βέβαια, επί Θεοδωρίδη τους έπαιρνε δανεικούς. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή. Ναι. Ένας παράγοντας ναι. ο οποίος ναι. είχε κάποιες καλές σχέσεις. Ναι. Ναι. Θα πρέπει να χαρακτηρίσει μια ολόκληρη ναι, ομάδα. Όχι, εντάξει, ναι. όχι. Για το δαχτυλίδι λέω που φίλησε. Μην είμαστε άδικοι. Μην είμαστε άδικοι. Λοιπόν, να πω ότι ο Γεωργιάδης από τις Σέρες και εταιρεία Εβίλ προσφέρουν το νέο ηλιακό θερμοσύμφωνα Optimus All 150 λίτρων μόνο με 600 ευρώ, τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται και εργασία τοποθέτηση σε πλάκα με ένα τηλεφώνημα στο 23-21-0-37-479. Μάλιστα. Λοιπόν, το ξεκαθαρίζω για να τελειώνει. Ξεκαθάριστο. Πήρε αδειοδότηση. Καλώς. Δεν πήρε αδειοδότηση. Να βγούνε να μας πούνε οι Παπαθανασάκηδες και όποιοι είναι εκεί πέρα. Όχι, διαφωνώ. Να ερευνήσει. Είναι έτοιμο αυτό που κάνω. Όχι, είναι έτοιμο, ναι, αλλά είναι λειψό. Για πώ είναι λειψό. Να γιατί εγώ μόνο. Άκου να δεις. Άλλο να έχεις το αποδεικτικό. Και άλλο να σου λέει κάποιος, έχω την πληροφόρηση. Όχι, okay, ναι, τώρα. Ο Γκαρσία που πλακώθηκε πριν 5 χρόνια με τον προπονητή, πώς το ήξερες. Πώς το ήξερα. Ναι. Από Ιταλία μεριά και το ξέρεις. Τώρα από Ελλάδα μεριά δεν μπορείς να μας πεις γιατί δεν πήρε άδειο. Ρε φίλε. Ρε φίλε. Μου είπαν από την Παέρα. Άντε πάλι.
Ρε Κόκκινε, η ΠΑΕ Ηρακλής δεν θα σου το πει γιατί δεν τη συμφέρει. Από άλλες πηγές δεν μπορείς να βρεις την ιστορία. Όχι. Από παίκτες δεν μπορείς να βρεις την ιστορία. Όχι. Όχι. Αν είχα άκρη. Αν είχα άκρη. Αν είχες άκρη. Θα το έλεγα. Δεν μπορεί να ρωτήσει 10 παίκτες πώς είναι τα πράγματα. Ρε φίλε. Άσε ρε μάνο φιλοδιοικητικό και εσύ τώρα τηλέφωνα και ιστορίες. Ό,τι έχω να πω. Εγώ λοιπόν δεν είμαι με καμιά διοίκηση. Με βλέπεις εμένα να με. Ακούμε εμένα. Ραπτόπουλος Κωστής. Δεν γουστάρω καμιά διοίκηση. Καμιά ομάδα, κανένα παράγοντα, κανένα προπονητή. Δεν γουστάρω. Είμαι αντισυστημικός. Και φίλος τους να είμαι, είμαι στο ραδιόφωνο πάνω αντισυστημικός. Με όλες τις διοικήσεις είμαστε. Είμαι αντισυστημικός. Παπαθανασάκης θα μας πείτε τι δουλειά κάνει. Τι δουλειά κάνει ο Μελισανίδης, τι δουλειά κάνει ο άλλος του ΠΑΟΚ. Τι δουλειά κάνει ο Παπαθανασάκης. Πρώτα δεν μας το είπατε. Τι κάνει. Στοιχηματζής είναι, bookmaker είναι, έμπορος είναι. Ξέρω εγώ, εστιατόρια έχει. Όχι, εσύ ξέρεις. Τι δουλειά κάνει. Και αν μας πει στον αέρα. Τι δουλειά κάνει ο Παπαθανασάκης. Τι είμαι, η εφορία, το ΤΑΙΠΕΔ, τι. Γιατί ρε φίλε, ο Μελισανίδης. Ο άνθρωπος αυτός, ωραία, επειδή θες να μάθεις. Ναι. Έχει εταιρείες ένδυσης. Έχει. Θα σου πω τι κάνει. Τι ένδυσης, εδώ έχει μπουτίκο Ηρακλής, τι ένδυσης έχει. Εδώ μπουτίκ δεν έχει Ηρακλής. Περιμένει να ανοίξει, ξέρεις. Να ανοίξει, ξέρεις. Κάνα χρόνο τώρα θα ανοίξει το καλοκαίρι. Στην Ελλάδα υπάρχει γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία. Εδώ άλλος έκανε ένα αεροπλάνο. Τι έκανε. Στη Φλόρινα. Ναι. Επειδή δεν παρακολουθείς. Ναι, όχι, δεν παρακολουθώ εγώ στην κοινωνία. Δεν με πινακίδες της Ιταλίας. Γιατί εδώ έλεγε να το κάνεις η γραφειοκρατία ατελείωτη. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις τώρα ναι, τι ναι, ήταν. Ναι. Λοιπόν, πες δεν μας. Ξέρω αν φταίει. Έχει εταιρείες ένδυσης. Έχει εταιρείες. Έχει κάποιες κατασκηνώσεις για παιδιά. Ποια κατασκηνώσει. Στον Καναδά. Σκούρα. Ποια άλλα. Δεν ξέρω. Πώς ήταν ο Καλύβας κατασκηνώσει πλέον. Έχει λοιπόν κατασκηνώσει. Για παιδιά. Έχει για υπερήλικες. Και έχει για αμαία. Κατασκήνωση για υπερήλικες. Για να πάρουν 80 χρόνια κατασκήνωση. Πώς είναι τα καπί, ρε φίλε. Α, καπί κατασκήνωση. Του πηγαίνει να περάσουν καλά, κακό είναι. Με το πούλμαν του πάει στην κατασκήνωση. Φίλε. Αξιωνόμαστε να γεράσουμε. Τι κάνουμε? Μας αξιώνει ο χρόνος, ο Θεός, οτιδήποτε να γεράσουμε. Μπαστούνι, μην κρατήσω. Να ψοφίσω, να φύγω. Ρε φίλε, μην λες μεγάλες κουβέντες. Δεν θέλω, παρακάτω, ναι. Λοιπόν, και γερνάμε. Ναι. Και δεν έχουμε κάποιον στον κόσμο γιατί έτσι τα φέρνει η ζωή. Ναι. Δεν είναι ωραίο να μπορεί να έχει μια παρέα, έναν άνθρωπο να πει μια κουβέντα. Είναι προτιμότερο να μείνει μακούφι μόνο σου. Να πα εκεί μέσα στι βρώμε, τι τσίκνε, να κάνει παρέα. Αυτά βρωμάμε ολόκληρη μόνη μα, ρε πλάκα μου κάνει. Άμα γεράσουμε όσο και ένα άνθρωπο βαραίνει. Άμα φτάσει 80-90 χρονών. Αν πιάσει αυτά τα ασύλληπτα νούμερα, δεν είναι καλό. Θες παρέα, ε? Να μπορείς να πεις μια καλημέρα μετά. Θες και σεξ να κάνεις. Βρε, ναι. Πολλά μπορεί να κάνει με το μυαλό σου. Ναι. Πώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τηλεφωνούν και εδώ και τους κάνουμε παρέα. Άρα κάνει αυτή τη δουλειά, ρε μου. Κάνει αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Και παράλληλα συναλλάσσεται με κάποιον. Έχει γυροκομείο κατασκήνωσης. Ναι. Έχει ρε και για μικρούς και για μεγάλους και για αμαία. Ναι, αυτά είναι. Κάνει πολλές δουλειές. Μπράβο. Στο έχω πει και άλλη φορά. Ποτέ δεν είπε όμως ότι η δική μου η οικονομική ευρωστία είναι τέτοια, ούτως ώστε να κάνω τον γήπεδο του Ηρακλή που θα γίνει. Τι θα γίνει το γήπεδο? Το γήπεδο του Ηρακλή. Καλά ακούς. Γιατί λέει εκπροσωπώ παράλληλα. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του μάρκετινγκ. Θα κάνει Καναδά. Γήπεδο στο Ηρακλή. Έχει επιχειρηματίες οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν. Ναι, θα αυτό έχει δηλώσει. Ναι. Αυτό έχει δηλώσει. Τι έχει δηλώσει? Έχει δηλώσει ότι υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θα τον διαδεχθούν. Ξέρεις πόσες μακέτες έχω δει εγώ της Νέας Τούμπας. Βρε, το ξέρω. Βράσε μας καημένα τώρα. Λοιπόν, έχει πει και ό,τι έχει πει μέχρι τώρα το έχει κάνει. Ας πάρει το φάκελο και άκου κόκκινη. Ας πάρει το φάκελο της αδειοδότησης και ας μην κάνει κύπελο. Διαφωνούμε. Άντε, πάμε παρακάτω. Άντε. Οπότε όλα αυτά που λες είναι υποθετικά. Ναι. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία υποθέσεων, περιμένω. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Ναι. Και είναι σαφές αυτό που λέω. Σαφές. Καλείται η ΠΑΕ Ηρακλής. Ναι. Δεν έχει ανάγκη κανένα κόκκινο, κανένα ραπτό. Όχι. Κανέναν οποιοδήποτε δημοσιογράφο. Όταν είσαι πρώτο στην Ελλάδα, πρώτο στη Βόρεια Ελλάδα, οφείλει να ξέρει πριν και να μα πει τώρα το λόγο που δεν πήρα αδειοδότηση. Δεν συνηθίζω να μιλάω με επιχειρήματα καταστροφολογία και σενάρια επιστημονική φαντασία. Από αυτά που μαθαίνω, αυτά λέω στον κόσμο. Δεν κρύβω κάτι και λέω ότι εφόσον δεν υπάρξει αίσιο τέλο. Περιμένω απάντηση εφόσον υπάρξει ίσιο τέλος ή να ανούσια κουβέντα. Αφού τελειώνει θύμα, σήμερα το συζητάμε. Θα βγει σήμερα. Θα το μάθουμε τέλειος. Σήμερα. Εγώ ξέρουμε, αυτή την ερώτηση έχω να κάνω, όπως ρωτάω τα πάντα και για τον ΠΑΟΚ που μπήκε άλλο μέσα. Να αποφεύγω να απαντήσω. Για τον Άρη που γελάει ο κόσμος. Βλέπεις να αποφεύγω να απαντήσω. Ναι, ναι, και η Καλαμαριά που την ξεχάσατε. Αποφεύγω να απαντήσω. Δεν ξέρω τι κάνεις. Με είδες να πέφτει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, τόση ώρα σε ποιον τρόπο. Θα δω και θα πει ο Ηρακλής να σπάσει μήτρα και ιστορίες. Του αρέσει να κάνει εντυπώσεις. Λοιπόν, να πω. Ότι η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία στη Βόρεια Ελλάδα, σας δίνει μια σούπερ προσφορά, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε τη νέα Οκτάβια, χωρίς να έχετε αυτοκίνητο για να αποσύρετε, με το όφελος της απόσυρσης αξίας 2.500 ευρώ, συν 1.000 ευρώ έκπτωση για τους φίλους που μας ακούνε, συν 2 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν και εργασία και υλικά.
Λέω ο γιατρός Ερακλειδέας. Καλά, ακούς. Συγγνώμη. Νόμιζα τελείωσες. Λοιπόν, όλα αυτά στο 2315-96-690 ή στο 2310-596-596 για να πείτε, να ζητήσετε το αυτοκίνητο. Και υπάρχουν και σούπερ τιμές, οι καλύτερες αγορές και η προσφορά των σέρβις και για τα υπόλοιπα μοντέλα της Skoda στην εταιρεία Σκιά της Μπαλοδήμος. Τηλεφωνήστε τώρα, πες μου τώρα τι είπε ο γιατρός για να πάμε σε διάλειμμα. Δηλαδή λέει έχει πλούσιους φίλους, λέει τρομερή εργασία. Κοροϊδεύει ο γιατρός. Ο Ηρακλής. Θα σου πει ό,τι θέλει. Είναι γιατρός ή αντικατέστησε τη δουλειά του με εμάς. Για να ξέρω. Δεν μου λες. Ο. Είναι κακό να έχει πλούσιους. Βαλαρούτσος είναι γιατρός. Τρομερός. Είναι και δημοσιογράφος. Τρομερός. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει δύο δουλειές. Ο γιατρός κάνει δύο δουλειά. Ο γιατρός την μπάλα που ξέρει ούτε στον ύπνο. Ξέρει πολύ. Κάσε τώρα. Δεν με λιδωρείς έτσι. Ότι ξέρει μπάλα το γνωρίζω, γιατί είναι άρρωστο και παρακολουθεί ποδόσφαιρο από τελευταίο ερασιτεχνικό μέχρι ευρωπαϊκό. Ρωτάει, ρε, έχει πλούσιους φίλους αυτή. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Η ερώτηση εμένα απευθύνεται. Ναι, σε παίρνω το. Γιατί δεν μου στέλνει μήνυμα. Γιατί εμένα είναι φίλος μου. Είναι δικός φίλος. Ναι. Αν έχει κάτι να μου ρωτήσει, θα το ρωτήσει εμένα. Θα τον μπορεί να σε στείλει μήνυμα. Γιατί είσαι και λίγο διαολάκος. Είμαι διαολάκος εγώ. Και αλλιώς το μεταφέρει. Καλά, ρε, μεγάλο. Πάμε ρε, σε διαφημίσεις. Διαφημίσεις να πούμε. Γράφετε Α1, αφήνετε κενό, γράφετε ΠΑΟΚ το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54-344. 20 φανέλες του ΠΑΟΚ την Παρασκευή θα γίνουν δικές σας μέσα από το αθλητικό Μετρόπολης 95,5, αξία 49,90 έκαστη. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από το Hold Double Play από την Ελλάς Online, το οποίο είναι για αυτούς οι οποίοι θέλουν να μιλάνε πολύ και να πληρώνουν λίγα. Με 23 ευρώ παρακαλώ έχετε απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις, ADSL Internet έως 24 Mbps και 300 λεπτά προς κινητά. Για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη συνδρομητές Vodafone, η τιμή είναι 18 ευρώ το μήνα, 5 ευρώ παρακάτω. Μάθετε περισσότερα καλώντας 13844 μπαίνοντας στο hall.gr ή όταν επισκεφτείτε ένα κατάστημα Vodafone θα μάθετε όλες τις περαιτέρω λεπτομέρειες. Πάμε σε μηνύματα, Κώστα, γιατί νομίζω θα προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα. Υπάρχει και ο ΠΑΟΚ στη μέση. Βεβαίως, θα προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Θέλει, αύριο έχει θέματα. Καλησπέρα, λέει στο αχτύπητο δίδυμο ο Φρανκ Αλιένο, έτσι υπογράφει. Yeah, καλά, καλά. Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά, από την Όρμα Αριδέα. Ραπτόπουλα, είμαστε εδώ με τον φίλο στον Αλβανό στη δουλειά και λέει να πάρει το φίλο στον κόκκινο και να έρθετε για καμιά ρετσίνα να κεράσουμε στην ταβέρνα. Λες, περιμένουμε. Να μην κεράσετε, να έρθουμε όμως. Καλά είναι εκεί. Θα σε κεράσουν, θα το πεις. Απλά στο πέζι. Ραπτόπουλε, είσαι ένας θεός 100% αντικειμονικός, γι' αυτό δεν μπορώ να αλλάξω σταθμό, λέει ο Δημήτρης ο Απελίδης. Απελίδης? Ναι, έτσι Μαι. Λέγεται. Η Κούλα ψάχνεται, λέει, για Φαντεφάρτ. Ο Γάβρος μιλάει με Ρομπίνιο, ο Εσχένα έρχεται μέσα στη βδομάδα να υπογράψει την Πανάθα και οι Παοξίδες περιμένουν να κάνει προετοιμασία ο Νομπόα για να του κουβαλήσει του χρόνου. Α, ισχύει ότι αυτός ο παίκτης που ξέρει πολλά κιλά μπάλα έχει 1,5 εκατομμύρια ρήτρα. Μπε! Λέει ο Γιώργος ο Κίρς. Καλά, λέει ο Γιώργος ο Κίρς. Ο Κίρς. Και εγώ έκανα χθες μια ερώτηση στους Παοξίδες, αλλά δεν με απάντησαν. Μην βιάζεσαι. Βιάζομαι. Καλησπέρα. Του λέω του χρόνου θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ποιους από τους τρεις θα περάσετε στη βαθμολογία, στην τελική βαθμολογία? Εμείς έχουμε στάγμα τον πρωταθλητισμό. Από τώρα βιάζεις. Ναι, άλλο λέω. Ποια ομάδα θα περάσετε? Ναι, ρε φίλε. Εμείς θα πάντα είμαστε μεγάλη ομάδα. Ρε εσύ, του λέω, θα μιλήσεις, λέω στην απάντησή μου. Δεν με απάντησε κανένα. Να δούμε τις μεταγραφές. Ναι. 30 Ιουλίου. Καλησπέρα, Γρηγόρη Κώστα. Σχολιάστε παρακαλώ την είδηση ότι είναι ύποπτο μάτς Καλονία Ατρόμητος 1-1 επειδή σου φάρισε το τρόμο στο 83. Ασκήθηκε δύο ξεχέσει, δύο παέ. Δηλαδή, κάθε παίκτη που σκοράρει θα περνάει από το γραφείο ανακριτή, αγγελέα να απολογηθεί. Γιατί έβαλε τον κόλπο, ποιο συμβούλευσε να κάνει τρίπλα και τέτοια. Έλεος με το ποδόσφαιρο το έχουν κρατήσει αηδία. Και μεγάλο μέρο διευθύνη πιστεύω ότι έχετε και εσεί οι δημοσιογράφοι χαιρετισμού από Στουτγκάρδη. Φίλε μου, Σάκη, για να τελειώνουμε. Ένα μάτσο το οποίο βολευόταν και οι δύο ομάδε με δεν είναι παλιά, ύποπτο. Δεν είναι ύποπτο γιατί πρέπει να το στήσουν κανονικά, γιατί αν δεν το στήσουν ήταν βλάκε. Λοιπόν, λειτουργούν κατά το συμφέρον του. Δηλαδή, και δεύτερον, δεν υπάρχουν ύποπτα παιχνίδια στην Ελλάδα. Είναι καθαρά και εξάστερα όλα. Τελείως. Εδώ βλέπετε. Μέχρι και τρεις είπαν ότι το παιχνίδι ήταν στημένο και αθώθηκαν. Αθώοι όλοι λοιπόν. Κούπερ έκανες, Ραπτόπουλε, λέει ο Φώτης, ο Μανουσαρίδης. Τες κούπερ έκανες. Όχι, ρε. Επειδή ο κόκκινος είναι άσχετος από τέτοια θέματα. Το λέω, έκανα ένα τεστ τα 5 χιλιόμετρα σε πόση ώρα τα βγάζω. Πώς λέγεται αυτό, με ονομασία έχει? Όχι, δικό μου τεστ είναι αυτό. Α, δικό σου. Ναι. Με 140 σφιγμούς το λεπτό. Μάλιστα. Πάμε. Μια χαρά τα είπε ο γιατρός, βαρθήκαμε να λέμε το παίξαμε καλά, αλλά χάσαμε σαν δεκαετία του 80. Εντάξει, εσύ μπορεί να λύσεις ό,τι θέλεις.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Είμαι Παοξή, μεγαλωμένο στην Αθήνα και έχω βαρεθεί να τσακώνω με όλου εδώ κάτω. Περιμένω κάποια στιγμή ο Πάοκ να σταματήσει να φέρνει περιπατητέ τώρα... και λαϊκού ήρωε και να δικαιωθούμε κάποια στιγμή. Τώρα κάνει εκπομπή ή κάνει εκπομπή ακροατέ σου. Εκπομπή κάνει. Εκπομπή κάνει. Καλησπέρα από Ξάνθη, ο Δόκινο. Είμαι αγαπητέ κύριε Κόκκινα, συγχαρητήρια για τη χθεσινή σου εμφάνιση. Αλλά πιο πολύ συγχαρητήρια για όσα είπε σε αυτό τον. Μάλιστα. Όχι μόνο γιατί είναι αντιολυμπιακό και αυτά που λέει, αλλά γιατί έχει μια μούρη για πολλά. Διάβασε όλο το μήνυμα. Όχι. Τότε γιατί μην το διαβάζει καθόλου. Μην το διαβάζει καθόλου. Πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, μόνο ο Κίτσιου και ο Κάτσε παίξαν χθες. Καμιά δικαιολογία για Κουλούρη, Πόζο, Γλουσαφίδη. Από πέρυσι είναι στην πρώτη ομάδα στην Αγγλία. Ο Κέιν πρώτη χρονιά 20 γκολ και ο Στέρλινγκ 19 χρόνια κοστίζει 60 μίρια. Αυτά ρε παιδιά τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Πάρ τον Μπόζογλου και τον, πώς το λένε, και τον Σαβίδη με την αλόγου ουρά. Πάρ και τον Κουλούρη και πάρε να τραβήξεις να βγεις τέταρτος. Ο Παπαθανασάκης έχει δική του εταιρεία που σχεδίζεται με software και δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο σχεδόν. Έχει επίσης τιμηθεί δύο φορές στον Καναδά. Μάλιστα. Μπορείτε να μου πείτε πόσο είναι τα πρώτα μάτια, θα το πούμε. Κόκκινε πες τώρα το Χατζίδι το πήραμε από τον Καστοριά Ιανουάριο και, μήνα και όχι δανεικό. Σε ευχαριστώ πολύ, δεν το θυμόμουν. Από Καστοριά, ρε, τι λες εσύ. Πάλι έτσι. Βγήκε το ερπετό από μέσα σου να σπείρεις διχόνοια στον κόσμο. Εσείς βρίζατε τον Θεοδωρίδη ότι ήταν ασπίδα. Όχι, είπες ότι ήταν δανεικό. Ναι. Δεν ήταν δανεικό. Ο Μινάς ο Χατζίδης. Καλά ήταν παιχνίδι αυτό μεταξύ των καλύτερων ομάδων Β' Εθνικής. Η Αεκούλα με τον Γεωργία και γελάει ο 450. Τι ομάδα είσαι εσύ. Γρηγόρη, είστε άτυχοι χθες, αλλά και στο πρώτο μάτς η ΑΕΚ άδικα έχασε, φίλε. Να τα λέμε όλα. Καλώς να έρθει Σούπερ Λίγκ ο Βασίλης. Έχεις δίκιο. Ήταν άτυχη και η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι. Πολύ ωραία παίξε ο Ηρακλής, χθες άξιζε την νίκη Παοξού από Κοζάνη. Κωστίζει ακούω από το ραπτό, από το Μέτροσπορ, από χθες δεν μπορώ να συνδεθώ. Γράφει μία έγκαιρη προσέλευση, βάλει τον Γρηγόρη να το εξετάσει. Θα το δούμε. Ό,τι μας πει ο Πασκουάλ. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, το οποίο έχει ανοίξει από προχτές, αλλά εν μέσω όλων αυτών των οποίων έχουν συμβεί, νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να τα ανοίξουμε. Ποιο? Η έλευση Πάμπλο Γκαρσία. Σαν χλαμάρες. Για σένα. Για μένα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα κακώς έφυγε ο Παύλο Γκαρσία από τον ΠΑΟΚ. Δεν έπρεπε να φύγει ποτέ. Ωστή έφυγε κακώς. Κακώς έφυγε από την ομάδα. Γιατί κακώς. Όπως έκλεισε την καριέρα στον ΠΑΟΚ, ναι. Θα έπρεπε να τον κρατήσουν αυτόματα. Ωστή. Σε ένα πόστο, ρε. Τι πόστο. Γενικό αρχηγό. Να μεταφέρεις, ξέρω κι εγώ. Για ποιο λόγο. Γιατί ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολλές παραστάσεις. Τι παραστάσεις. Θεατρικές. Ποδοσφαιρικές. Α, ποδοσφαιρικές. Άνθρωπος ο οποίος πέρασε από Μίλαν, από Ρεάλ και Εθνική Ουρουγουάη, αν μου λες τώρα τι παραστάσεις είναι η Ρωσία. Τι πρόσφερε στον ΠΑΟΚ. Τι προσέφερε στον ΠΑΟΚ. Σαν μπάλα. Στον ΠΑΟΚ ελάχιστα πράγματα σαν μπάλα. Σαν box. Περισσότερα. Όχι, μια φορά ήταν αυτό. Μια φορά ήταν αυτό. Το οποίο για μένα είναι και έχει δίκιο να το λες, ήταν η αφορμή που τον αγαπήσανε. Αλλά αυτό είναι. Δεν το θεωρώ πολύ αδύνατο. Αν δεν έρχεται την πουνιά, το θυμόταν κανένα. Πολύ πιθανόν. Μπα. Και κάτι μαγκές με κάτι πανιώνες, κάτι κλωτσιές, κάτι αγωνιές. Και με τον Ήβης και τον. Εντάξει, Klein Mind. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα. Λοιπόν, τον Γκαρσία τον φέρνουν εδώ. Εγώ, αν ήμουν παοξής, θα ήμουν πολύ λυπημένος. Γιατί αυτομάτως μου φέρουν ένα νέο σάκο του box. Μου φέραν τον άλλο το σάκο του box, τον Αναστασιάδη. Ο ΠΑΟΚ. Ό,τι στραβό έκανε την πλήρωση Αναστασιάδης, που να τολμήσουν να μιλήσουν στο Σαββίδι, οπαδοί και φιλάθλοι και ιστορίες, δημοσιογράφοι κτλ. Πού να κλάσουν ένα μου. Τίποτα, μηδέν. Τίποτα. Και τώρα φέρει τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία είναι συστημικός. Φιλοδιοικητικός. Βοήθησε με λίγο, γιατί το λες αυτό. Γιατί το λέω αυτό. Πότε ενήργησε επί Ζαγοράκη να βγει και να πει σαν Παοξής, τι γίνεται. Ρε. Τι χρέη είναι αυτά, ρε. Παοξής δεν ήταν. Α, έπαιρνε τα λεφτά, έκανε την κότα. Ξένος... Έκανε και άλλα. Σταμάτα, ρε. Συγγνώμη, είναι ξένος. Σταμάτα, ρε. Όχι, ρε. Παοξής δεν είναι. Όχι, okay, εντάξει. Συστημικότατος. Όχι, okay, ακούγεσαι. Εντάξει. Έριξε μια γροθιά να πούμε εκεί πέρα και τελείωσε το παραμύθι. Μετά. Το φέρανε εδώ πέρα τώρα. Δηλαδή αυτά που λέω εγώ δεν ισχύουν. Όχι, δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν. Μάλιστα. Το φέρανε εδώ πέρα τώρα γιατί. Για να καλύψουν τι. Τις πιθανές. Κατά κάποιο τρόπο μη μεγάλες μεταγραφές, να πάρουν διαρκείας γιατί δεν θα έχουν, να πουλήσουν πλούσιες που δεν έχουν να πουλήσουν κτλ. Άρα η κίνηση ήταν καθαρά εμπορική. 100%. Πανέξυπνη κίνηση. Θες ένα μικρό σχόλιο. Κάτσε μισό λεπτό, φίλε. Η διοίκηση έκανε πολύ καλά. Μεγάλη κίνηση είναι αυτή. Γιατί έγινε που έκανε. Γιατί έγινε. Γιατί έγινε η κίνηση αυτή. Γιατί νιώθει μειονεκτικά ο ΠΑΟΚ έναντι ΑΕΚ, έναντι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Όχι.
Πώς όχι. Να σου πω γιατί. Εδώ βγαίνουν οι παοξίδες δεύτεροι στα play-off, το θεωρούν δεδομένο και μερικοί εξ αυτών λένε καλύτερα γιατί θα έπρεπε να ξοδέψουμε, θα έρθει η μεγάλη ομάδα κτλ. Αυτή ρε φίλε είναι. Στάσου λίγο ρε φίλε. Όπφισα Ιωάννη. Κάτσε ρε φίλε. Εδώ μιλάμε για την ομάδα τη μεγάλη που χτυπήσει πρωταθλήματα και ιστορίες. Και με φέρει τον Γκαρσία. Με φέρει τον Γκαρσία. Με φέρει τον Ζαγοράκη. Δηλαδή κινείται σε ένα σύστημα προσωπολατρίας ο ΠΑΟΚ. Και αυτή η κίνηση που έκανε χθες ο κύριος Σαββίδης, τους πήρε χαμπάρι κι αυτός και το παίζει τώρα επαναστάτης και τα λοιπά, ότι αγανακτεί και τα λοιπά. Δηλαδή τους δουλεύουν κανονικά. Για μένα. Τους δουλεύουν κανονικά. Βγάζουν οι εφημερίδες στα ραδιόφωνα και ότι πήρε την έψιμη ο ΠΑΟΚ, θα έχει ένα μεγάλο κατόρθωμα. Εδώ σχιζοδήμος 20 χρόνια δεν την πήρε ποτέ και την πήρε ο Σαββίδης τώρα την έψιμη. Με ποιον αντίπαλο. Μην αλλάζεις κουβέντα. Σταμάτα ρε κόκκινε. Δεν αλλάζω κουβέντα ρε κόκκινε. Όταν να πάρω την ΕΠΟ, εκεί θα είναι τα όταν να πάρω τις άλλες τις ενώσεις, εκεί είναι το μεγάλο παιχνίδι. Άρα λοιπόν, μεταγραφές μεγάλες, σπουδαίες και ΕΠΟ, για μένα είναι το σπουδαίο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Τώρα. Ποιος τον έφερε το Σαββίδη. Τον Γκαρσία. Ποιος τον έφερε ο Γκαρσία. Τον Γκαρσία ποιος τον έφερε. Ποιος τον έφερε. Ναι. Καταρχήν ο Γκαρσία, θα σου πω. Καταρχήν ο Γκαρσία είχε πει και είπε γκάνγκστερς να μου τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Ναι. Την είπε γκάνγκστερς. Ναι. Και τώρα τι ήρθε να κάνει. Το βοηθό γκάνγκστερ αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν. Τον Παύλο Γκαρσία, ναι, τον έφερε ο Ιώ Σαββίδη. Ποιο τον έφερε? Ο Ιώ Σαββίδη. Ποιο, εκείνο ο κοντό που έγραφε στο Facebook για τον Ηρακλή και τον Άρη. Ναι, αυτό. Αυτό. Μεγάλη προσωπικότητα. Έχει σημασία αν είναι κοντό. Κάτσε, ρε βίρο. Έχει σημασία. Δεν με νοιάζει. Εσύ λες κοντό και χαζό δεν γίνεται. Ναι. Και τώρα το λες κοντό. Είναι βοηθό κοντού. Βοηθό του μπαμπά του. Γιο του μπαμπά του. Ναι. Είναι μπαμπαγιό. Γιο του μπαμπά του. Εντάξει τώρα. Ο άνθρωπο αυτό. Τι είπε το παιδί αυτό. Τι είπε, μπαμπά. Να φέρουμε τον Παύλο, μπαμπά. Θα λε αλήθεια στον κόσμο. Τι είπε, ο 24χρονο είπε, μπαμπά. Θέατρο παίξε αλλού. Άσε εδώ που γουστάρω, παίζω θέατρο. Τι λέτε. Θα σε ρωτήσω εγώ εσένα. Φυσικά, πάλι σ' άδεια. Είπε, μπαμπά, μπαμπά. Να πάρουμε τον Παύλο, μπαμπά. Να χτυπήσουμε και ένα διαρκεία. Μπαμπά. Μπαμπά. Να φέρουμε και ένα διαρκεία στον Παύλο, μπαμπά. Βάι, 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 βάι. Τον έφερε, λέει ο γιο. Δηλαδή. Τι είναι δηλαδή, να με πει και εμένα η κόρη μου να με πας στο τζάμπο μπαμπά, να με πάρεις την Κλάραμπελ, την Άναμπελ. Έφαγε και διαφήμιση. Θα με τρελάνει ρε. Το τζάμπο σε δίνει λεφτά κόκκινε. Εμένα. Ναι, και εσένα και εμένα κιόλας, να σέβεσαι. Γιατί να κάνεις εσένα. Δεν κάνω διαφήμιση, καλά κάνω. Γιατί. Πάει λοιπόν, γαμώ το. Θες να πλακωθούμε τώρα να γίνει κανένα μακελιό εδώ πέρα. Άδικο σκόπο. Πάει λοιπόν και λέει, θα ρίσκει ένα παιδάκι, πάμε στο περίπτερο, πάρουμε καραμπέλες. Φέρε μπαμπά τον Γκαρσία στον ΠΑΟΚ. Γιατί παιδί μου να το φέρω. Μπαμπά, πάω και με λένε οι φίλοι μου να το. Τι να φτάρε. Ξέρεις τι μου θυμίζεις. Τι να φτάρε. Σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Είπε τη διοίκηση γκάγκστερς και έρχεται πίσω. Πρώτον αυτόν. Όχι γκάγκστερς, γκάγκστερς. Γκάγκστερς θα πούμε. Γκάγκστερς του είπε. Γκάγκστερς του είπε. Το έχω εγώ. Το έχεις. Το έχω. Και μετά βγήκαν και είπαν. Όχι καλέ, δεν είπε εμάς, είπε τους άλλους. Κάτι σαν χλαμάρι. Κάτι αηδία. Αυτή είναι κολοτούμπε. Ξέρετε τι μου θυμίζει τώρα. Να πούμε κάτι στον Καραγκιόζη το θυμάσαι αυτό που έκανε. Ακούσατε, ακούσατε. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτοκάλοι. Κρύε, κρύε. Εντάξει, εγώ κρύωση. Με ζητούσε τόσο. Κρύε. Άκουτα ζεστά νέα. Κρύε. Λοιπόν, όταν ήρθε ο Ιώ Σαββίδη. Ναι. Ήταν έφηβος. Ήτανε. Ήταν έφηβος. Τώρα τι, μουστάκι έβγαλε. Άφησε και μουσί. Άντρα δεν έγινε τώρα. 21 είναι. 21 είναι. Λοιπόν, στο πέρασμα. Μεγάλη εμπειρία. Να τελειώσω. Ναι. Διοικητικά στην στη ζωή, ναι, μπορεί να μην έχει καμία. Μεγάλη εμπειρία, τεράστια. Λοιπόν, ναι, για πες. Ο κόκκινος αγλαός που σας έλεγε και πολλοί το λιδωρούσαν, ναι, ότι ο Σαββίδης. Μπαμπά! Δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα. Ναι, ναι, ναι. Και δεν μπαμπά! Φέρε τον Παύλο, μπαμπά! Σου λέει λοιπόν το εξής και κράτα το. Ο Ιώ Σαββίδη. Ναι. Η Σαββίδη, αν θέλει. Ναι, οι οποίοι περάσανε και πήραν μια γεύση από κερκίδα του ΠΑΟΚ. Ναι, είδαν τις γκόμενες με τα κραγιόν. Και τις γκόμενες. Είδαν τα γκόμενες με τα κραγιόν, είδαν τους χρυσαυγίτες και εμείς στην ηλικία τους Αλβανούς απ' την άλλη. Ναι, ναι, είδα. Και εμείς στην ηλικία τους τις γκόμενες κοιτούσαν. Δηλαδή, άμα ερχόταν ο γιος του Σαββίδη πριν 20 χρόνια και έβλεπε την Τούμπα χωρίς καρεκλάκια, τι θα έλεγε. Μπαμπά! Έχεις δίκιο. Φέρε το Μαραντόνα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είδα την κερκίδα. Ρε τα σάλια σας. Πήρε από τον κόσμο. Τα σάλια σας, ρε τα βρώμικα. Κατάλαβε. Αν εγώ είμαι σαλιάρης, απλήτη γάμο τα σάλια σας. Πιο άπλητος όπως είναι δεν υπάρχει. Άνθρωποι. Σάλια τρέχουν. Θαλάκρα σου. Αν να χαθείς γουρσούζι. Θα τον κάνουν αβάντα τον Γκαρσία, πας και πουλήσουν τον Γκαρσία. Ποια αβάντα ρε, άκου λίγο. Έρχονται μετά. Ακού δω ρε ταγάρι. Είδε ότι ο κόσμος είναι προσωπολάτης. Ακού δω ταγάρι. Εγώ δεν μπορώ να κοροϊδεύω τον κόσμο. Εγώ τον κοροϊδεύω. Λοιπόν, τον κοροϊδεύετε. Με ποιο τρόπο. Λοιπόν, τον Γκαρσία τον κάνουμε. Αυτά που λένε ψέματα. Κουπεπέ, κουπεπέ που πας μωρί στον μπακάλι. Είναι ψέματα αυτά. Βρει από εκεί πέρα σαλιάριδες.
Έχετε τη Θεσσαλονίκη διάλυση. Τι λέει Λουκριτία με γόβες. Δημοσιογράφοι της πλάκας, σαλιάριδες εδώ. Θα φέρει τον Καρσία στον Παοξή. Παύλο. Θα έρχεται εδώ η ΑΕΚ, σου παίρνει τον πόντο, θα τρως τρία κάτω στο ΆΚΑ και εσύ θα χαιρετάς τον Καρσία. Ταγάρι να πούμε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα, ναι. Το θέμα είναι γιατί τον έφερε. Γιατί πρώτα. Τον έφερε. Και για, γιατί σάκο, τον... για σάκο του μπόξ και τον, γιατί τον έφερε τώρα. Γιατί τον έφερε τώρα. Τώρα για τον... Γιατί δεν κάνει μεταγραφές, ρε Ταγάρι. Μεγάλες. Με συγχωρείς. Δεν μπορεί να το φέρει. Και το καλά έκανε. Με το που τελειώνουν τα play-off. Και καλά έκανε που δεν κάνει μεταγραφές ο άνθρωπος. Γιατί πρώτα πρέπει να πάρει το μαγαζί που λέγεται ΕΠΟ και το δίνω χίλια δίκια τον άνθρωπο, το Σαββίδι, και μετά να κάνει μεταγραφές. Αλλά όχι να με πουλάει με ένα λαϊκισμό, εμένα σαν Αυτόπουλο, τον Παοξή, τον Χαζό εσένα, τον άλλο τον IQ με άριστα το 14, να τον πουλήσει ό,τι θέλει. Εμένα δεν με πουλάει παραμύθι. Εγώ παραμύθι δεν τρώω από Καρσία, ούτε έφαγα από Ζαγοράκι. Όταν ερχόντουσαν 22.000 για τον IQ που του πούλησε παραμύθι. Ότι θα τους κάνει τα χρέη η Νέα Δημοκρατία και τους πούλησε. Και το χειροκροτάγανε στο φιλικό αντί να πετάνε ντομάτες. Το κατάλαβες. Εσείς γλύψτε ό,τι θέλετε. Χειροκροτήστε. Ας έρθει και ο Κόντης από πίσω που με μιλάει για τη διαφθορά για το ποδόσφαιρο. Ο Κόντης να έρθει και ο Σαωρίδης πίσω και να χειροκροτάτε. Εγώ δεν παίρνω, ρε μάγκα. Εγώ δεν παίρνω. Λοιπόν, να πω ότι ο Γεωργιάδης Σέρες και η εταιρεία Evil προσφέρουν το νέο ηλιακό θερμοσύφωνα Optimus All 150 λίτρων μόνο με 600 ευρώ. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και εργασία τοποθέτηση σε πλάκα με ένα τηλεφώνημα στο 2321-0-37479. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα Α1 κενό. Πάω κονοματεπώνυμο στο 54344. Για εσάς οι οποίοι θέλετε να κερδίσετε 20 από τις φανέλες του ΠΑΟΚ. Κερδίστε. Και επειδή να κερδίσετε. Λοιπόν, και επειδή τα φωνία τα κόβεις, θα κάνεις έκπτωση. Δεν κάνω εκπτώσεις. Πες μου, γιατί θες να με διακόψεις και με τραβολογάς να μιλήσω. Τι θες να πεις, πες. Άσε που τον έπιασε και πανικός ότι ήταν η τούμπα άδεια με τον Παναθηναϊκό. Πώς θα γέμισε τούμπα. Βάλει τον Γκαρσία. Θα το φορέσει ένα φράκο. Θα το φορέσει ένα φράκο, τον κουρέψει κιόλα, τον κούρεψε. Το πάει στον κομμωτήριο, του φτιάξει και τα νύχια. Είσαι μέγα σκαράκι. Του περάσει ένα κουστούμι. Δηλαδή τι, και θα πάρει στο γήπεδο. Πάω Παναθηναϊκό, θα στο πω εγώ τα γράμματα. Α. Θα κάνει ο Μπέρκα 1-0. Και στο πω εγώ το γράμμα. Στο 30. Και αντί να κάνουν οι παοξίδες και να φωνάζουν. Παύλο, Παύλο. Παύλο ψυχάρα για πάντα πάω κάτω. Την άλλη μέρα εφημερίδες θα γράφουν. Σύστηκαν τα σημαίντα τη τούπα. Για τον Γκαρσία. Για τον Παύλο. Τον γκολ του Μπέρκ 0-1 και τελειώσαμε. Ένα θα βγει. Και το άλλο το παιχνίδι χι θα βγει. Δύο χινάρια θα παίξουμε. Συμφωνώ απόλυτα. Από τώρα παίξτε. Αν μπορείτε να το παίξετε, ακούστε λίγο και μπορείτε να πάρετε κανένα φράγκο. Δύο χινάρια. Δύο χι τώρα αυτή την αγωνιστική και αν μπορείτε να το συνδυάσετε. Χι τώρα και άσο και τα δύο την Κυριακή, παίξτε τα. Έχει ψωμί αυτό. Αν μπορείτε να το παίξετε αυτό το στοίχημα. Ότι πάω Παναθηναϊκός θα έρθει χι. Παναθηναϊκός πάω κάσο. Ότι Ατρόμητος Αστέρας θα έρθει χι και Αστέρας Ατρόμητος άσο, παίξε τα, έχει πολύ ψωμί. Και να σου πω και το άλλο. Δεν χρειαζόταν ο κύριος Σαββίδης να φέρει τον Γκαρσία για λαϊκισμό. Ο ιός. Ναι, ο ιός. Δεν χρειαζόταν. Μπορούσε να τον κρατήσει καβάντζα και θα σου πω το λόγο. Πότε πλήρωσε ο άνθρωπος 11 εκατομμύρια. Πριν από 10 μέρες. Μπορεί να μιλήσει κανένας παοξής για μεταγραφές. Του μπέκαρε. Τρελός. Θα μπορούσε λοιπόν να φθαρεί λίγο η κατάσταση και να τον φέρει μετά. Να τον έχει μετά. Ήταν λάθος τώρα ο Σαββίδης, θα το πω τώρα και αλλιώς το γράμμα. Ο κύριος Σαββίδης αυτή τη στιγμή είναι στα πάνω του. Άσε τώρα επειδή δεν ταΐζει δεξιά και αριστερά και έχει μόνο να ταΐζει τον ερασιτέχνη μια χαρά, είναι όλα με λιγάλα. Άστο. Καλύτερα. Ο κύριος Σαββίδης είναι στα πάνω του. Στα πάνω του είναι. Ποια πάνω του. Κολόνια για τα φρύδια του. Μπράβο, είναι στα πάνω του. Δεν μπορεί να το πει κανένα παπά. Μπράβο, τα τάλεγε ο κόκκινος. Πού τα ξέρει. Μπράβο, ρε κόκκινε, τα είπε. Τελείωσε. Είναι... Είσαι μεγάλο δημοσιογράφο. Για τα χρέη του Ηρακλή δεν μα είπε. Μιλάτε για κακά τα λέει. Για καλό σου λέει. Για τον Ηρακλή δεν μα είπε. Δεν πειράζει. Για του άλλου τα ξέρει. Τα ξέρει όλα εκτό από τον Ηρακλή. Δεν είπα τα ξέρω όλα. Το Ρουφιάνο τη διοίκηση δεν μα είπε. Έβγαλα εδώ τον Τάκη και τον έλεγα πε τον Τάκη. Δεν λέγεται ξέρω δεν είναι. Εσύ είπε τα μα τα πει. Δεν είπε τα μα τα πει ο Τάκη. Δεν τα έμαθα εγώ. Δεν τα έμαθε. Λε να το ξέρω και να το κρύβω. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Τι ξέρω εγώ. Να έχω. Ξέρω εγώ τι όφελο μπορεί να έχει. Ξέρω ότι είναι άνθρωπο ο οποίο έχει συναλλαγέ περίεργε. Όχι. Τότε. Τι συναλλαγέ να έχει. Με κάνα σαντουιτσά καμία συναλλαγή να έχει. Με κάνα περίπτερα. Τι να κάνει συναλλαγή. Τι, κατά βερνιά. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Τι συναλλαγή να κάνει. Είχα καμιά συναλλαγή ποτέ με καμιά παέ, καμιά, τίποτα περίεργο και ύποπτο. Γιατί έχει δηλαδή ανάστημα εσύ να έχει συναλλαγή με παέ. Ανάστημα. Είσαι ο σούπερ ένα δημοσιογράφο τη πιάτσα. Ξέρω εγώ, νούμερο ένα πηδάω. Τι, επειδή είσαι πρώτος σε ακροματικότητα, πάει να πει ότι γίναμε ίσα και όμοια με όλους τους μεγάλους δημοσιογράφους αυτής της πόλης. Εμένα δεν με έφερε κανένας 4.000 εδώ πέρα με τον οδηγό του. Με εκείνη μαγιά. Ισχύει και αυτό. Να σε φέρω ένα 4.000 εκεί πέρα
Ζεστό, δεν ζήτησα και ποτέ. Σωστό. Προτιμώ να μην έχω παρά να είμαι και υποχρεωμένος. Μην τους ακούτε! Λοιπόν, πότε έπαθε η φωνή μου. Από την κορτιζόνα. Κάνω έρευνα γιατί με έκανα πολύ. Την Βρεσλάνα. Η ΑΕΚ θέλει το Φαντεφάρτ. Και εγώ θέλω τη Μόνικα Μπελούση, ρε φίλε. Τι να κάνει, δηλαδή, έλεος. Είναι δυνατόν, θέλει η ΑΕΚ τον Φαντεφάρτ. Επειδή τον αφήνει το Αμβούργο ελεύθερο, τώρα, εντάξει, θα τώρα, πάρει η ΑΕΚ. Ρε παιδιά, ανεβαίνει η ΑΕΚ. Ανεβαίνει η ΑΕΚ. Μπράβο την ΑΕΚ. Το καλοκαίρι, ο Ραπτόπουλος και ο Κόκκινος για να πουλήσουν. Επειδή δεν έχει θέματα, δεν έχει θέμα φτιάχνουν να... θέματα. Όχι, ρε, το ίδιο κάνουν και εφημερίδες. Δεν φτιάχνει κανένα θέμα. Εσύ φτιάχνεις με το μυαλό σου γιατί είσαι. Μύθος του Εσώπου είσαι εσύ. Καλά. Εσύ μπορεί να φτιάξει θέμα με το μυαλό σου. Του απροσώπου. Μια χαρά είμαι εγώ. Κωστή, τι λες, Χ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Χ ημίχρονο τελικό του Europa League. Ποιο είναι Europa League? Ντνιέπρ Σεβίλη. Δεν ασχολούμαι, δεν ασχολούμαι. Στο τρίκα Λάικο Κοντονή έκλεισε τα μάτια. Τι εννοεί έκλεισε τα μάτια? Ραπέζ μα τα κάνει, τι θα γίνει Τετάρτη στην Τούμπα. Θα τελειώσει το πανηγύρι. Αυτό τι είναι πάνω. Σοπαλία. Ο Κοντονής είναι ένας ανθρωπάκος, ο οποίος στη Ζάκηθο δεν πήρε χαμπάρι από τη βγάζανε οι τυφλοί, να πούμε, άδεια ταξί. Κοιμόταν όρθιος. Σαν το Χαϊβάνι κοιμόταν εκεί και το Μούσι, το Πασοκικό. Να, λοιπόν, άμα ήταν Ευπατρίδης, ξέρω εγώ, έπρεπε να τα βγάλει όλα στη φόρα. Λέω εγώ. Άμα ήταν Ευπατρίδης. Λοιπόν, δεν είδε στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τι έχει γίνει και είδε στο Άρη ΣΑΕΚ. Είδε στο Άρη ΣΑΕΚ ο Κοντονής. Στα άλλα δεν είδε. Ο δηλός ο Κοντονής που θα καθάρισε το ποδόσφαιρο. Πρέπει να πλησιώνεις και από καλούς συνεργάτες όμως. Ο Μάτζιος πάντως, λέει ο Γιώργος που παρακολουθεί, είναι κουτσός ο Φαντεφάρ. Συνέχεια προβλήματα στα γόνατα. Πώς θα έρχονταν στην ΑΕΚ? Καλά τα λέει ο Γιώργος, ναι, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Τι υπάρχει? Και ο Μπέρκο όταν ήρθε ήταν με την ευπάθεια που έχει στους τραυματισμούς. Θα έρχονταν στον Παναθηναϊκό άμα δεν είχε ευπάθεια. Όχι. Λοιπόν, εδώ έρθουν κουτσί, κουλί, τυφλί. Απλά ο Φαντεφάρτη, για να το λέει, ναι, ο Γιώργος, ναι, όταν λέει ο Γιώργος, φαλακρή, όταν λέει, ο Γιώργος γέρι, επειδή είναι προσεκτικός, λέει, για να λέει κουτσός, κουτσός. Παιδιά, αν αγαπάτε το ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ, να μην έρθει. Ράπο ΠΑΟΚ είναι η πιο ξενέρα ότι η ομάδα το θέλουν και όχι. Γι' αυτό είναι μικρά να κλείψει λάω παδικά. Τα ΠΑΟΚ και να κάτσουν με τα κραγιόν στο γήπεδο. Αμά. Ναι, γι' αυτό νομίζω να μα πει για τον Παπαθανασάκη τι έγινε. Αν δεν πάρει σήμερα την ιστορία, να δούμε τι κριτική θα κάνει και στον Παπαθανασάκη. Πρέπει να ορμήξει. Γεια σα, παλικάρια. Ακού λίγο, πρέπει να ορμήξει. Μπορείτε να μου πείτε πόσο είναι τα πρώτα μάτς. Θα μαθά, α πούμε τώρα. Θα πούμε σε λίγο. Πάντως από τότε που βγάζει ο Χίτα στον κόκκινο, λέει στην TV έχει ηρεμήσει η ψυχή του. Πιανού ψυχή ηρέμησε. Δεν κατάλαβα. Γιατί άλλο έχει ανησυχίε. Λοιπόν, και όχι, δεν μιλάω για του παρόντε. Για να μπερδευόμαστε. Εγώ την ανησυχήσω, ρε παιδί. Αχ, θέλω να τι θέσω, ρε παιδί. Να διαβάζει. Φώναζε και έλεγε: εγώ στο Χίτα δεν πάω, εγώ σε Ολυμπιακό εκπομπή δεν πάω. Και όταν σε είπε, χωρί να σε δώσει και λεφτά, έτρεξε βολίδα. Για μικολοτούμπα, σαν το χρυσό και σαν την. Δεν είμαι λαμόγιο, ρε φίλε. Πόσο έλειξε το 101, γιατί διάβασα λίγο σε είπε κανεί ότι είσαι λαμόγιο. Φιγουράτζι. Αμέσω θα πούμε. Ναι. Φτιάκα, πόσο είναι το 101. Ένα λεπτό και φανφαρό. Πόσο είναι το 101, πε τον κόσμο. Έληξε. Εγώ δεν πάω στο Χίδα. Λέγε ρε. Το θύλο του Σάβα. Την τρέλα μου. Είναι αγώνα Champions League για την Ασία. Ναι. Πού είναι? 101. Κασίβα, Σουγιόν, Σουγόν, 1-2 τελικό. Το ημίχρονο. Διπλό. Διπλό. Και τώρα ποιοι παίζουν για διάβαση 102. Γκουεραν Περίνου. Γκουσάν βρε. Πεκίνου. Γιουντμπουγκού. Γεωμπούκ. 0-0 στο 31. Πάλι μαθήματα κινέζικων πράγμα το κάνουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν. Μόνο στην εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Μόνο στην εταιρεία. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά το Αλφακτέο έχετε. Εκεί που πήγαμε και χαθήκαμε, με πήγες στην Κατερίνη. Πριν από 4 χρόνια το πήγαμε πρώτη φορά, χαθήκαμε. Ισχύει. Πάλι καλά. Γιατί είναι στον παράλληλο δρόμο με την Εθνική Οδό. Ισχύει. Το ωραίο κόστρο που πήγαμε, πάλι χαθήκαμε. Έκανα λάθος μια έξοδο, ρε φίλε. Εγώ δεν λέω ψέματα. Έκανα λάθος μια έξοδο. Δεν έκανα λάθος μια και σε έφεραν μετά από πίσω. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Δουλειά μισή αφήσαμε εδώ. Φεύγει έξοδο. Στριβίδια του Αραβόνος. Λοιπόν, μπορείτε να βρείτε τη νέα Skoda Octavia, όλα τα μοντέλα με έκπτωσεις που οι οποίες δεν υπάρχουν, αλλά και το νέο μοντέλο Octavia, το οποίο είναι με φυσικό αέριο παρακαλώ και βενζίνη, όπου το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου γεμίζει με 14 ευρώ. Με την πιο χαμηλή κατανάλωση που υπάρχει στην αγορά, είναι μανίσιο, δεν είναι πατέντα η οποία έχει γίνει, και με ένα ρεζερβουάρ το οποίο σε πάει και σε φέρνει στην Αθήνα για πλάκα. Για να καταλάβετε τι ακριβώς μιλάμε. Με όφελος απόσυρσης και εκπτώσεις αξίας 4.500 ευρώ στο σύνολο, η καλύτερη λύση ειδικά για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. 596-690, 596-596 τηλεφωνείτε τώρα.
Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε της Κακομοίρας στους 95,5 των FM. Το 2310 90 90 90 είναι δικό σας. 955 κενό. Τα μηνύματά στο 54340. Μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό, καθώς την Παρασκευή θα κληρώσουμε 20 φανέλες του ΠΑΟΚ ολοκένουργιες, ασπρόμαυρες ριγέ, επίσημες φανέλες αξίας 49,90 η κάθε μία. Από αυτήν την εκπομπή με πολύ απλό τρόπο γράφετε Α1, αφήνετε κενό, γράφετε λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμος και το στέλνει στο 54344. Από αυτήν την εκπομπή θα κληρωθούν οι 20 τυχεροί, στέλνετε σε όλες τις εκπομπές, ενώ μην ξεχνάτε στα επίσημα καταστήματα του ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ Official Store και ΠΑΟΚ City Store, υπάρχει μια μοναδική προσφορά. Οι δύο φετινές επίσημες εμφανίσεις του ΠΑΟΚ έρχονται στην τιμή των 49,90, αγόρες με 40,90, δύο φανέλες από οποιοδήποτε σχέδιο και μέγεθος εσύ επιθυμείς. Η έξυπνη κίνηση είναι Vodafone Smart, αλλά η ακόμα εξυπνότερη το νέο 4G smartphone Vodafone Smart Prime 6 και το νέο 4G tablet Vodafone Smart Tap Prime 6 με μεγάλη οθόνη και τραπήρινο επεξεργαστή για γρήγορο κατέβασμα και ανέβασμα. Αλλά ακόμα και πολλά άλλα 4G smartphone Vodafone Smart από 99 ευρώ και tablets από 159. Ενώ με κάθε αγορά tablet παίρνετε δώρο 5 GB για 2 μήνες. Όταν θες 4G smartphone και tablet, πας στη Vodafone. Μιλήσαμε για το παιχνίδι του Ηρακλή με την ΑΕΚ. Την επόμενη μέρα του Ηρακλή δεν έχουμε ακόμα νέα από την Αθήνα για το τι έγινε για την έφεση του Ηρακλή σχετικά με την αδειοδότηση της ομάδος, για να σας δώσουμε περισσότερα. Μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ και για την έλευση του Πάμπλο Γκαρσία και τι μπορεί να προσφέρει. Είπαμε τις εκδοχές και τη δική μου και του Κωστή, μπορείτε να πείτε και τη δική σας, ενώ δεν πρέπει να παραλείψουμε, νομίζω ότι οφείλουμε να αναφερόμαστε σε τέτοια γεγονότα δυστυχώς, καθώς κάποιοι βλαμμένοι κανονικά, κάποια καμένα μυαλά βεβήλωσαν το μνημείο των φίλων του ΠΑΟΚ στα Τέμπη. Αν είναι δυνατόν σε ένα μνημείο νεκρών να πας να σπάς εκεί και να, δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ καμένη φλάτσα κεφαλής για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ξέρουμε τι ομάδα ήταν αυτή. Ό,τι και να είναι βλαμμένη. Δεν μπορεί, ρε φίλε, στον τάφο ή στο μνημείο ενός νεκρού να πηγαίνεις. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Φίλε, αυτό είναι. Δεν υπάρχει, ρε. Κατάπτυστο. Είναι κατά όποιος και να το έχει μαζί, αν είναι τι ομάδα είναι. Δεν χρειάζεται ούτε να ασχοληθείς μαζί τους. Είναι ζώα. Απλά δεν γίνεται να το αφήσεις έτσι. Να μην το κάνεις μια αναφορά. Βέβαια. Αν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περνάνε. Τόσο κατόψυχο δεν μπορεί να το κάνει. Τελείωσε. Μην το παίζει τώρα, Παοξή. Παοξή το παίζω. Για νεκρού, ρε, τι σημασία έχει. Άλλο λέω. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν από αυτή τη ζωή και ήταν παλιωτόμαρα, οι οποίοι δεν χρειάζονται και νεκροί να τους σέβεσαι. Όπως είναι κάποιοι, ας πούμε, καθηγητές ενός φίλου μου, το οποίο το δέρναν συνέχεια στο σχολείο. Ακούς, τον δέρναν στο σχολείο. Το σακατεύαν στο ξύλο. Ένας καθηγητής. Και αυτός του έχει δημιουργηθεί τέτοια κακή ψυχολογία που λέει: αν πεθάνει αυτός, λέει, θα πάω να κάνω κάκα λέει, πάνω στον τάφο του. Είπε αυτός. Λέω: είναι προτιμότερο να το σπάει στο ξύλο παρά να του κάνει να πούμε τέτοια ιστορία. Κατάλαβες. Μ' αρέσει. Δηλαδή, σαν νεκρό είναι, θα το σεβαστεί. Δεν φιλώνει. Ρώτα το ράπ να μας πει έναν παίκτη που έκλειψε την μπάλα από τον Γκαρσία. Αν υπήρχε καλύτερο στη μεταβίβαση, αυτά λέει ο Χάμπος. Λοιπόν, το ότι ο Γκαρσία είχε στοιχεία σπουδαία τεχνική κατάρτιση, ότι έπαιρνε την μπάλα, την κάλυπτε, φυσικά και δεν μπορούσε να την πάρει κανείς εύκολα. Φυσικά είχε την πολύ καλή κάθετη πάσα, την πολύ καλή πλάγη πάσα, ηρεμούσε το παιχνίδι. Εξαιρετική κοντινή μεταβίβαση. Ναι, αυτά όμως ήταν κάποια στοιχεία τα οποία τα εκμεταλλεύτηκε. Και η ουσία ποια ήταν? Ότι έτυχε σαν τον Παλαβόβιτ όλος να καλύψει τον Γκαρσία. Και ότι ο Γκαρσία, ας πούμε, είχε καλά χτιστημένα χτυπήματα. Από εκεί και πέρα δεν έμπαινε στην περιοχή στη μάχη να πηδήξει κεφαλιά, να χτυπήσει το κιολίνο, τα φάουλ, να πηδήξει και αυτό που ήταν ψηλό. Δεν ερχόταν στην περιοχή μέσα σε καμία περίπτωση. Και από την άλλη μεριά, μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Να πεις ότι το μάτσο αυτό το πήρε ο Γκαρσία το. Δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Με ομάδα ελληνική. Πάμε στον κόσμο. Γιατί στην Ευρώπη ο Γκαρσία έκανε 4-5 πολύ καλά παιχνίδια. Να μας πει ο κόσμος τι πιστεύει. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα στην Καλάς για Θεσσαλονίκη. Καλώς το να. Τι έγινε, ρε, πήγαμε στην ΕΠΟ απ' έξω, κάναμε μανούρα να πούμε. Και εσείς ακόμα εδώ και τηλεφωνάς. Έστειλες τους ποκόμους σου να πούμε εκεί. Έχεις πάρει πολλά συγχωροκάρτια. Πρόσεχε τώρα.
Έχει ξεφτυλιστεί η ιστορία με το ΠΑΟΚ FM. Ελπίζω να με ακούει ο φίλος μου ο Ανδρώνης. Το φίλος ή το κόκκινο πέστα για τον ΠΑΟΚ FM. Άκου για σένα τα λέω. Εσύ που πανηγύριζες μαζί σου στα πρωταθλήματα βόλεϊ και τα κύπελα μετά από 120 χρόνια πήραν ένα πρωτάθλημα. Πώς? Πόξεις. Λέω μετά από 120 χρόνια πήραν ένα πρωτάθλημα. Πήρανε. Εντάξει. Ναι. Έχω 100 τίτλους και δεν έχουν ούτε τους μισούς όλα τα αθλήματα. Λες ότι είναι η μεγάλη ομάδα της πόλης, ψεύδεσαι, είναι η μεγάλη ομάδα της γειτονιάς σου. Γιατί η μεγάλη ομάδα της πόλης είναι Ηράκλης. Προσωπικά εμένα με έχεις βγάλει με τα ρούχα μου, γιατί συνεχίζεις ένα πανηγυράκι, πως δεν το συνεχίσεις. Δεν έχεις καταλάβει ότι ο Ηράκλης επέστρεψε και δεν καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνω εγώ τι προσπαθείς να κάνεις όταν αυτή τη στιγμή δίνεται ένας μεγάλος αγώνας και η απάντηση δεν θα είναι σήμερα. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι η απάντηση για το θέμα της αδειοδότησης. Πότε θα περιμένουμε για. Τι να κάνουμε για. Τι να κάνουμε για. Για. Καλέ. Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε μαζί σου. Ξεπεράσαμε τα όρια μας. Ξεπεράσαμε ας πούμε πίνουμε 2-3 χάπια. Τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ παίρνω χάπια ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Ρε φίλε, ναι, πώς θα την αντέξω εγώ μαζί σου να λες αυτά τα πράγματα. Είσαι φίλος μου χρόνια. Δεν γίνεται ρε φίλε άλλο. Δεν γίνεται η γλώσσα σου να έχει γίνει να πούμε σαν του Λαμπραντόρ. Φύγε, φύγε, φτάνει. Κλείσε με αυτό. Σαν του Λαμπραντόρ. Στον επόμενο. Πάρ' το ήχη. Λοιπόν, εκλάπη. Άντε πάλι. Εχθές στις 12 με 1 το βράδυ. Ναι. Ναι. 12 με 1 το μεσημέρι. Ναι. Στην Γρηγορίου Λαμπράκη απέναντι από την εκκλησία, πορτοκαλί τσαντάκι μέσα και δίπλωμα και ταυτότητα. Όποιος γνωρίζει κάτι, το βρει να πιονίσει με τη γραμματεία του σταθμού. Ο άνθρωπος προφανώς ενδιαφέρεται για το δίπλωμα και την ταυτότητα γιατί έχει μεγάλη φασαρία να τα ξαναβγάλει. Και εγώ λέω όποιος το βρει, μην κάνει τίποτα γιατί μπορεί να βρει τον πελάτο. Μπορεί να τον πει άλλο για 1000 ευρώ μέσα. Και να του πει τα πήρε. Μην με κάνει το χέρι έτσι. Όποιος το βρει. Να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, να τον πει τον άλλον τι λεφτά είχε μέσα, αν είχε λεφτά, να κάνει ταυτοποίηση, γιατί μπορεί να βρεθεί κανένα παλιωτόμαρο. Σταμάτα ρε κόκκινε. Σταμάτα, βρήκε τσαντάκι. Να μην το παραδώσει. Θα πάρει την αστυνομία τηλέφωνο, θα πει βρήκα αυτό εδώ πέρα. Έχει αυτό και αυτό. Τέλος. Εάν μου πει άλλος έχει 500 ευρώ και τα λοιπά, τέλος. Δεν το δίνω. Άλλο αυτό και άλλο. Όχι, άλλο αυτό και. Φρει τον πελάτο. Άλλο αυτό που λες. Ίσα, πάμε. Άλλο αυτό που είπες, διευκρινιστικό. Αυτό θα κάνει. Άλλο το διευκρινιστικό και άλλο μη κάνει. Βρήκε τσαντάκι εδώ αυτό. Και απ' άλλο είχα 1000 ευρώ. Σου σε πάνε μέσα. Σου είπα αυτό. Ίσα, πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή. Δεν το κλειτώνει το ξύλο. Πάμε παρακάτω. Άιντε. Μάθε να καλύπτει τον πισινό σου. Μου είναι και παχύ παχύ. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Γεια σου, ραπ, γεια σου, κόκκινε 19χρονο Παοξή. Καλώ τον. Καλώ τον 19χρονο Παοξή. Θα πω για τον Γκαρσία. Να πεις για τον Γκαρσία. Τον έχω πολύ ψηλά τον Γκαρσία. Μπράβο, χαίρεσαι, σωστό. Αυτό που έκανε για μένα είναι κολοτούμπα τεράστια. Οπα. Το λόγο να μας πεις. Ναι, δεν τους έβριζε, δεν τους έλεγε γκάγκστερς, αυτό λέει. Βέβαια, ναι. Δηλαδή έγραφε, έκανε, έρανε, θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω. Θα τα πω και τι έγινε τώρα, δεν τα πεις τώρα που γύρισες. Και τώρα πεις, κολοτούμπα έτσι. Κάτσε ρε φίλε. Εντάξει. Δεν μ' άρεσε αυτή η κίνηση. Και είναι για marketing όπως το είπες και εσύ. Μπας και πάρει κανένα διαρκεία σου. Θα πάρει. Τώρα να πάρει τον Παύλο, θα πάρει. Θα πάρουν. Κάτι ουσιώδης δεν πιστεύω. Για τον Μπάουκ δεν θα πάρουν διαρκεία. Συγγνώμη, λέω. Για τον Μπάουκ διαρκεία δεν θα πάρουν. Θα πάρουν για τον Γκαρσία. Δεν μου λες φίλε, αμφιβάλλεις ότι θα ακουστεί το όνομά του πάλι σαν σύνθημα. Όχι καθόλου. Όχι, λάθος κάνεις. Θα ακουστεί πάλι το όνομά του. Θα ακουστεί το όνομά του, φίλε. Θα πάρουν διαρκεία, όχι για τον Πάο και τον Γκαρσία. Έπρεπε να βάλει το προσώπατο. Γεια σου, φίλε. Μ' ακούς. Σ' ακούω. Θέλω να πω κάτι και για τον Μάνο. Να πεις. Αμάνε Μάνο, δηλαδή. Θα χάσουμε και την εκτίμηση που σας έχουμε με αυτά που λες να πούμε. Τι έγινε. Την οπαδική εκτίμηση, έτσι. Τι έγινε, τι είπε. Με αυτό το μένος που βγάζει με τον Πάο και με τον Γκαρσία. Με τον Ραπτόπουλο έβγαλε μένος, άκου τι σου λέω. Με τον Ραπτόπουλο τα πήρε. Ακούω από τα παιδικά μου χρόνια τα έχω συνδυάσει με τον Μάνο στο ραδιόφωνο να πούμε. Τα παιδικά σου χρόνια, βέβαια. Από Δευτέρα Γυμνασίου ακούω εδώ. Έχεις περάσει κάπου. Έχεις περάσει κάπου. Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη. Σχολή. Άμα δεν μπορείς γίνε κομωτής φίλε. Καλοτάξιτος. Ό,τι μάθεις καλό είναι. Τι έμαθε. Κομωτής. Κομωτής και μάγειρας δεν απεινάζεις.
Α, πα στο οικονομικό, κάτι θα κάνει. Όμω μπορεί να πεινάσει κομμωτή. Κομμωτή, πώ θα πεινάσει. Το έμαθα από τον κομμωτή μου, κατά λάθο. Έχει κομμωτή. Μπαρμπέρι. Να σου πω ποτέ. Άκου να σου πω. Άλλο ρε μπαρμπέρι, άλλο κομμωτή, χαϊβάνι. Κομμωτή, ρε έτσι. Κομμωτή, άλλο είναι. Να δει. Το λέω. Πώ πάει η δουλειά, έχει σπασμένα τα πράγματα. Λέω και ο πατέρα του και αυτό μπαρμπέρι. Άλλο ρε μπαρμπέρι, άλλο κομμωτή. Να τελειώσω. Κάμω το κεφάλι σου, ρε, να τελειώσω. Καταλαβαίνει τα ελληνικά. Θα άλλο πείστε να τελειώσω. Ναι, άλλο κομμωτή, άλλο μπαρμπέρι. Και μου λέει, μην τρως πρόλογα από την κρίση. Εμείς λες αρχές δεκαετίας του 70, με τη μακρυμαλία κλείσαμε δύο χρόνια. Ακούς, όμως ούτε ο χωροφύλακας. Πέρα... Άκου τώρα, δεν είναι αστείο αυτό. Ναι. Ούτε οι χωροφύλακες δεν κουρευότανε με τη μόδα τη μακρυμαλία. Γελάς. Τι γελάς, βρε χαϊβάνι. Δύο χρόνια πεινάσαν οι άνθρωποι, ρε. Και μετά ξαναδουλέψανε. Πάντα συμβαίνουν. Όταν πιάναν ψήρες, δεν κουρευόντουσαν. Ξέρεις όμως ότι αυτά εδώ πέρα τα κομμωτήρια που ανοίγουν τώρα με 5 ευρώ και τα σχετικά είναι. Σε εκπαιδευόμενους βασίζονται, ρε. Εντάξει. Τα ξέρουμε. Είναι ζημιά για τα καλά. Βρεάστο, άστο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αν θέλετε να αποσύρει το παλιό σου αυτοκίνητο, υπάρχει το όνομα εγγύηση στην αγορά, η Αφή Κωνσταντινίδη. Αποζύρει το παλιό σου αυτοκίνητο και παίρνει μέχρι και 500 ευρώ ζεστά και πεντετά. Εσύ δεν κάνει τίποτα άλλο πέρα από το να καλείς 18133. Μάλιστα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, στην παρέα μας, φαντάρε. Έλα. Λοιπόν, ωραία μεταγραφή, Γκαρσία. Γιατί, άσχημα είναι. Ο Μαγκτή θα έρθει τελικά. Το Λίνο το κλείσαμε. Ο Μαγκτή θα έρθει για να χτυπάει τα φάουτ. Είσαι κολόφωτο, θα κάνετε. Ρωτάει, ρε. Γιατί κόκκινε. Ρωτάει, ρε. Αφού μας δουλεύουνε, τι να πούμε, ρε. Γιατί ρε είσαι έτσι. Τι, καλά, τι είμαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μου λες. Άκου να γιατί... ναι, ακούω. Άμα θες, απαντάς. Ακούω. Εσύ δεν μου έλεγες ότι δεν πρόκειται να πληρώσει ποτέ αυτό. Έλεγα και ζήτησα συγγνώμη και τα συγχαρητήρια. Βρε, δεν είναι σε μένα το συγγνώμη τα συγχαρητήρια. Επειδή ξέρω ότι είσαι παντελονάτος και ντόπρος και καθαρός. Μα τι να κάνω, γιατί... να αυτοκτονήσω. Όχι, ρε, φάει τη γλώσσα σου. Τι αυτό λοιπόν... θέλει. Σαν τη ζωή έχει, ρε, άλλο είναι το θέμα. Για ποιο λόγο να είσαι πάντα. Ναι. Αρνητικά προδιατεθειμένο σε ό,τι και αν γίνεται. Έτσι αυτό γουστάρι, ρε. Ήταν χαϊβάνι σαν και εσένα. Το παιδάκι το 19χρονο τι σου είπε. Η άλλη βγάλα τον καγκάτσι. Αθώος ο καγκάτσι. Πουθενά δεν ακούγεται ο καγκάτσι. Κύριος ο καγκάτσις. Έπαιρνε τα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός με τον καγκάτσι. Το βγάζω στο ραδιόφωνο της πόλης. Hey, το γλύφα τον καγκάτσι. Λοιπόν, τι περιμένεις από αυτή την πόλη να σε κάνει, ρε. Ακούς, το κόκκινο, αυτό το κόκκινο, ρε. Ραυτό που λέ. Άκου και εσύ λίγο. Ναι. Λοιπόν, όχι έψη να πάρουμε. Όχι ΕΠΟ να πάρουμε, όχι UEFA, όχι FIFA. Άμα δεν φέρεις παίχτες, δεν παίρνεις τίποτα πρωτάθλημα. Ξερωτάω εγώ εσένα. Χθες το βράδυ έκανα 5 ερωτήσεις, δεν με απάντησε κανένας. Στο είπα, θα σου απαντήσω εγώ, συγγνώμη. Θα πάμε στο φυσικό μας χώρο, τέταρτη, πέμπτη θέση. Τέταρτη θέση, γεια χαρά. Γεια, παρακαλώ. Ναι. Έλα, ρε. Ναι. Έλα. Ναι. Είπαμε ναι, ρε. Λοιπόν, Κωστή, στο Καρατζαφέρι το κανάλι, τι κάνεις εσύ εκεί πέρα, ρε. Μεροκάματο. Μεροκάματο, αλλά ναι. Προπαγανδίζει κατά του πάω. Μεροκάμα το κάνω. Δεν προγραμματίζει, δεν είσαι σωστός άνθρωπος. Μην πιάνεις τον ΠΑΟΚ στο στόμα σου, ρε, τον κάνει ζημιά. Ζημιά, ε. Δεν τόσο ζημιά μεγάλη. Ωραία, τι έξυπνος άνθρωπος που είσαι. Ωραία, όλος θα χλαμάζει, λες. Βλακής χαζομάρα. Και γιατί ακούς εσύ, ρε Χαϊβάνη. Μεγάλη χαζομάρα. Ρε Χαϊβάνη, εσύ γιατί ακούς. Ε, Χαϊβάνη. Εμένα πες βλαχοπόντι, ρε. Ε, Χαϊβάνη. Είσαι στους 9.55, είσαι στον Καρατζαφέρι και στο γύρο πάνω. Καλύτερος μου πελάτης! Χαϊβάνο Παοξύ, επόμενη γραμμή. Ε, Χαϊβάνι. Έλα, καλημέρα. Ρε το Χαϊβάνι. Αυτός θα πάει χειροκροτήσει τον Καρσία που έδωσε χρονιά στον Τιόγκο. Και πέρασε όλος ο γύφτος που ήταν χαφ και του έκανε γκολ σε 3 λεπτά από το κέντρο. Και αυτοί πήγαν στο αεροδρόμιο που χάσαν 2-0 και σηκώσαν τον Καρσία στα χέρια. Εσύ ρε απλά δεν θυμάσαι, αλλά εμείς θυμάμαι, συγγνώμη φίλε, ένα μήνυμα διαβάζω. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό το 2010 του πέθανε η μάνα του και η μπάλα πήγε, έπεσε από τον ουρανό στα δίκτυα του Τζόρβα. Έτσι, ναι, με το φάουλ αλλά κόρνερ. Ναι, ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Και εμένα πέθανε ο πατέρα μου και έκανε 3 εκπομπές την άλλη μέρα. Τι να κάνουμε, πάμε, με βάλει παράσιμο. Δεν κατάλαβες. Με βάλει παράσιμο. Συγγνώμη, ρε. Εκείνο ήταν το. Είπες, πείτε μου ένα καλό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ναι, τι έκανε. Βάλεσε το φάουλ. Σε εκείνο το παιχνίδι ήταν το πλούσιο άλλο που βάλεσε το φάουλ. Έκανε καλό παιχνίδι. Καλά για τον Τζόρβα, δεν θα έλεγε. Έλα, πάμε παρακάτω. Έλα, φίλε. Έφαγα από την Αριστοτέλους, έφαγε γκολ στην Καριλά ο άλλος. Τώρα φταίει ο Τζόρβας. Έλα ρε φίλε, μίλα. Όχι, δεν φταίει ο Τζόρβας. Ο μεγάλος ο Φυσούν, ο τερματοφύλακας. Στην Κίνα πήγε. Λέγε ρε φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι ρε φίλε, ναι. Κόκκινε. Ναι. Τι έγινε την ΕΠΟ.
Ηρακλειδές είμαι. Έχουν βγει από την αίθουσα της Επιτροπής Αθλητικής. Να, το ξέρει, έχουν βγει. Απλά περιμένουμε την απόφαση, η οποία αναμένεται. Μέχρι και. Θα μας ενημερώσετε. Εννοείται, ρε φίλε. Τι μέχρι... ρεπόρτερ με προσωπικότητα, τον κόκκινο, τι. Σου είπε για το λόγο που δεν. Σου είπαμε για το λόγο που δεν πήρε την αδειοδότηση, σου αναλύσαμε λεπτομερώς τι έγινε και θα σου πούμε και τι έγινε έξω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πήρα κάποιοι από την οπαδή του Ηρακλή και έκανα τραμπούκο να πούμε εκεί. Ναι, το άκουσα κι εγώ. Καλό, ε, κόκκινε, ξέρεις ποιο είναι. Δεν κάναν τραμπούκο, πήγαν και φωνάξανε. Τραμπούκο κάνανε, τι κάνανε. Τραμπούκο λέγεται. Τραμπούκο κάνανε, τι κάνανε. Όποιος φωνάζει είναι τραμπούκο. Ε, τι κάνανε. Το βαφτίζει ο Ραπτόπουλος. Τραμπούκο κάνανε, καλά κάνανε. Μετά Γρηγόρη σώσε με θα λέγανε. Γιατί τότενε, πότε να φάει θόφε. Σώσε, ποτέ. Ήρθε εδώ ένας να μας δίνει, ένα βουβάλι, κατέβηκε ο κόκκινος. Ποτέ ρε. Κυλούσε όπως το σκατό να πούμε στην τουαλέτα. Ναι. Και λέει την άλλη μέρα 100 άτομα λέει. Εν τω μεταξύ ο άνθρωπος ήρθε μόνος του. Ναι. Μόνος του ήρθε πραγματικά. Εσύ έβαλε και κλείσει αυτό τα πάντα. Όχι, δεν έβαλα εγώ να κλείσει τα πάντα. Έφυγε ο κόκκινος. Έφυγε ο κόκκινος. Λέω ρε κόκκινε, γιατί δεν βοήθησε την κατάσταση. Αλλά βάλω εγώ με 100 Ηρακλειδείς. Πού του είδε του 100 Ηρακλειδείς με το νου του. Πάμε παρακάτω. Τέτοια έλα, σαλαμάρε. Τέτοιο σαλαμάρε. Ο άλλο ήρθε μόνος του. Παλίκαρος εδώ. Ο κόκκινος φιλεγόδε. Ποιος? Κατέβηκες. Ναι, κατέβηκα. Δεν μάλλον όμως. Και ξέρεις τι τον είπα. Την άλλη μέρα, τον ίδιο. Του λέω και ξέρεις τι είπε ο κόκκινος. Είπε ότι ήσουν μάλλον σε κάτω. Και θύχθηκε ο άνθρωπος και το βουβάλει. Ναι. Λέει θα το δέσω κόμπο το χοντρό. Θα ξεφτυλίσεις και βγεις στον αέρα. Να βγει. Να βγει ο άνθρωπος στον αέρα. Παρακαλώ. Που ήρθε μάλλον σε 100. Ψεύτη. Παρακαλώ. Ψεύτη, μυθοπλάστη. Έσοπε. Μετά από χίλιους σε σώσαμε, σε 100 θα κολλήσει. Έσοπε. Ναι. Ναι. Είσαι ανώμορος. Μέσωσες από χίλιους και τον ένα δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν σέσω από χίλιους. Ναι, από τον ένα δεν μέσωσες. Τι ψεύτης είναι, ρε. Ό,τι θυμάται χαίρετε. Τον κόκκινο. Έλα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Από Αλεξανδρούπολη, έκτζες είμαι. Τι θα είσαι, ρε, φίλε. Καλά, η Αλεξανδρούπολη κυτρινό μαύρη. Αριανός. Λογοντέμι. Όχι λογοντέμι. Όχι λογοντέμι. Και πιο παλιά. Κάτσε, ρε, πόσο χρόνο είσαι. 35. Δεν σου λέει για αυτόν, σου λέει για τους προγόνους. Ο φίλος όμως έγινε λογοντέμι. Στην Κομωτινή γιατί γίνανε, ρε, λογοντέμι. Λογοντέμι ρούσου. Λέγε, ρε, φίλε. Λοιπόν, βασικά εντάξει, για πικάρισμα πήρα πιο πολύ. Ό,τι κουστάρεις, ρε. Έχω εδώ μια παρέα φίλους Ηρακλειδείς και ο αδερφός μου είναι Ηρακλειδείς. Στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη. Στο Ραπτόπουλα τα λες, γιατί λέει πού θα βρεις Ηρακλειδείς. Είναι σαν τον Καράδαλη, θα μας πεις. Στην ταβέρνα του χοντρού, στην Κεσαριανία έχει ένα Ηρακλειδείς. Αυτό να δω, γιατί δεν αφήνεις τον Ηρακλειδείς. Στη Σικιά Χαλκιδική σου περιπτεράς είναι Ηρακλειδείς. Ναι, θα ήθελα να μου πούνε εάν η κρέπα χθες που φάγανε στη γνωστή κρεπέρι, στην Κρυοφωλιά. Ναι. Γιατί για κρυοφωλιά μιλάμε. Έχει κρυοφωλιά στην Αλεξανδρούπολη, είναι που δεν έχει, λέει ο Ραπτόπουλος. Κρυοφωλιά παύλα κρεπέρι. Ναι. Τέλος πάντων, ήθελα να τους πάρω στην κρεπέρι για γλυκιά η Αλμυρή. Ένα αυτό, γιατί εντάξει, από το πρώτο μάτς, παρεμπιπτόντως να τονίσω ότι στο πρώτο μάτς μέσα στο Καθατζόγλιο, ήμασταν τουλάχιστον 500 εκδίδες, έτσι. Άσχετα, αν προσέξεις καλά το βίντεο, θα δεις τα γκολ του Ηρακλή πόσα άτομα δεν σηκώθηκαν να πανηγυρίσουν, έτσι. Έχει σημασία, φίλε. Λογικό δεν είναι να πάνε και φίλοι. Και χτες, πολύ πιθανόν. Και χτες το πιο πιθανό ότι πήγανε πολλοί φίλοι του Ηρακλή. Ναι, σίγουρα που πού πήγανε, στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο ΑΚΑ. Στο ΑΚΑ πήγανε οι Ηρακλειδείς. Μεμονωμένα, βέβαια. Τέλος πάντων, άποψή μου αυτή, έτσι. Άλλος μπορεί να την πάρει σωστά ή στο λάθος. Ότι στο πρώτο μάτς, εντάξει. Πιστεύω ότι ήμασταν καλύτεροι στο Καφτατζόγλιο. Δώρο το ανάκουγλο το 2-1. Αλλά χθες εντάξει τιμώρησε η μπάλα πάλι. Καλύτερος Ηρακλής. Γιατί τέτοιο πινελίκι για τον Ηρακλή και Θεσσαλονίκη που λέει ότι ο διπλανός μου ότι είναι αδερφά σωματεία. Αδερφά σωματεία δεν είναι. Εντάξει υπάρχει μια οπαδική ας το πούμε. Πολύ πινελίκι όμως. Υπήρχε. Πολύ πινελίκι. Εντάξει τώρα αν κρίνω από το πρώτο μάτσι που υπήρξαν κάποια έτσι μικρο. Δεν θα πω επεισόδια. Κάποια σκηνικά, εντάξει αυτό, τίποτα παραπάνω. Να είσαι καλά. Αυτά, ευχαριστώ. Στο τελευταίο για το ημίωρο, ναι. Μαλώνανε ρε πιανούν ο ξηρός των αεξίδων ή των Ηρακλειδέων. Καλά. Ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ραπτόπουλος. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω από σήμερα, θα ξεκινήσω από κάποιες επισημάσεις που κάνεις όσον αφορά τον ΠΑΟ, ξέρω εγώ, και με τον πρόεδρο και τον γιο του πρόεδρου, του αγίου του μεγαλομετόχου μάλλον. Απέδειξε ότι έχει, ποιους έχει εχθρούς, ποιους φοβάται και ποιους δεν φοβάται, ξέρω εγώ, ποιους υπολογίζει, ποιους δεν υπολογίζει, δεν λες για τον Άρη και για τον Ηρακλή. Ο γιος του μίκρανε τον ΠΑΟ, βγάζοντας στο Facebook ότι οι εχθροί του είναι ο Άρης και ο Ηρακλής. Ναι, και ότι υπολογίζει τον Άρη και τον Ηρακλή.
Αυτούς θεωρεί, ξέρω εγώ, αντιπάλους, αυτό δεν είπες. Δεν έγραψε για τον Μαρινάκη, για τον Μελισανίδη. Αυτό δεν είπες. Αυτό είπα, ναι, τι είπα, θέλω να πω σε σένα και σε όσους μας ακούνε, ότι την ίδια πόλη αυτούς σε θεωρούν αντιπάλους, πάντα. Η Manchester United, η Manchester City θεωρεί αντιπάλους. Πού διαφωνούμε, για. Εσύ, να σε πω που διαφωνούμε. Θες να μικρύνεις τον ΠΑΟΚ. Ότι δεν έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με Ολυμπιακό και με Παναθηναϊκό. Βεβαίως. Έχει να κάνει με Άρη και Ιρακλή. Αυτό είπα εγώ, ναι. Επιμονή. Εγώ δεν έβαλα στο Facebook. Ο γιος του Σαββίδη δεν ανοίγει τον ΠΑΟΚ. Σε χρειάζεται. Είμαι άνθρωπε, ρε Κώστα. Άφησε μου να σε πω λίγο και τα δικά μου. Να πεις. Επιμονή μου βάσεως κάνεις αυτό. Μικραίνεις τον ΠΑΟΚ. Πιστεύεις ότι μικραίνεις τον ΠΑΟΚ. Έτσι πιστεύεις. Κοιμάσαι και ξυπνάς με την ιστορία αυτή. Πρώτο είναι αυτό. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Ενώ εσείς τον έχετε ψηλά τον ΠΑΟΚ. Οι οποίοι σ' ακούγαμε σε καθημερινή βάση και πλέον δεν σ' ακούμε. Πού και πού σ' ακούμε. Ναι. Γιατί να ακούς τον Βασιλόπουλο, να σε φέρει τον Καγκάτσι. Κάτσε να σε πω λίγο. Να ακούς τον Πετρουλάκη, που σε φέρει τον Καγκάτσι. Και το γλύφει στο ραδιόφωνο. Και του λέει τι καλός που ήσουν, κύριε Καγκάτσι. Πού έπαιρνε τα πρωταθλήματα ο Κόκκαλης με σένα. Άσε ρε τον παραμύθι τώρα. Παραμύθι τώρα. Όχι σε μένα. Παραμυθά τώρα. Σε φέρνει τον Καρσία για λαϊκισμό και εγώ μικραίνω τον ΠΑΟΚ ρε τέταρτε. Εγώ ρε μικραίνω τον ΠΑΟΚ ρε τέταρτε. Το ξεφτυλίσατε τον ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο, πριν από δύο-τρεις γραμμές, σας πήρε κάποιος και μίλησε για βλάχο και τον κλείσατε. Αυτός το κλείσε. Αυτός. Σωστό, σωστό. Αυτός το κλείσε. Αυτός το κλείσε. Όχι, δεν το κλείσατε αυτό, εσείς το κλείσατε. Δεν κλείσαμε κανένας. Αυτός το κλείσε. Ο κύριος Κόκκινος χασκογελάει όταν παίρνει εκείνος. Και όταν λέγει ο Μαδούλες για ιστορίες και τον Ακετάλο. Εσείς χασκογελάτε. Όταν λέγει όχι για ΠΑΟΚ και λέει για ΠΑΟΚ με μη, χασκογελάτε. Ναι. Πουλάτε τρέλα. Έτσι λες. Πουλάτε τρέλα στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι εσύ πουλά. Εσύ από ποιο γραφείο τύπου πήρες τηλέφωνο. Έλα να σε πω δύο κουβέντες. Πάμε σε διάλειμμα. Εδώ είμαστε και πάλι παρέα με το Call Double Play από την Ελλάς Online, όπου μιλάς απεριόριστες αισθητικές και υπεραστικές κλήσεις μέχρι και 300 λεπτά προς κινητά, μέχρι και 24 Mbps και όλα αυτά με 23 ευρώ το μήνα, ενώ για τους συνδρομητές Vodafone η τιμή είναι 18 ευρώ το μήνα. Αδειάσανε την Τούμπα. Περισσότερα στο call.gr, στο... Ναι, ναι. Σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο 13844. Άδειασε η Τούμπα. Εγώ μικρινάρε τον ΠΑΟΚ. Άδειασε η Τούμπα. Ρωτάω ξανά. Εγώ μικρινά τον ΠΑΟΚ. Εμένα ρωτάς. Εσένα ρωτάω. Δεύτερον. Επειδή σου είπε κάποιος... Θα βγουνε δεύτεροι στα play-off και δεν ανοίγει μύτη. Ρουθούνη. Εγώ μικρινά τον ΠΑΟΚ. Τους φέρνει κοροβέση χαρίση. Τους πληρώνει τα χρέη και αχάριστη δεν πάνε στην Τούμπα. Και θέλετε να σας πούμε. Πάμε στον κόσμο. Μισό λεπτό, ρε. Έχει ο Παναθηναϊκός μια ομάδα την οποία δεν πάει την πίσω ότι τη χαίρεσε κιόλας, αλλά μια σοβαρή ομάδα. Και έχω τον ΠΑΟΚ να κατεβαίνει ο πρόεδρος να πούμε από πάνω και να λέει να πούμε στον άλλον βάλε αυτό και εκείνο και τον άλλον. Αυτά τι είναι, μεγάλη ομάδα είναι αυτό. Είναι εικόνα μεγάλης ομάδος. Βρίζει ο Γκαρσία τη διοίκηση και τον προσλαμβάνουν. Θέλετε να σας πω ρε. Μάθατε τόσα χρόνια να σας γλύφουνε μπας και πουλήσουν κάνα φίλο δεξιά και αριστερά. Και τι μάθατε σε αυτό το στυλ. Μη τα λέμε όπως θέλουμε. Ξέρεις τι ακροαματικότητα έχουμε εμείς. Ξέρεις τι θεαματικότητα έχουμε στην τηλεόραση. Δεν μας παίρνουν στην Αθήνα, ξέρετε, γιατί ρε Καϊβάνια. Ξέρεις ότι εγώ μίλησα με μεγάλο αθηναϊκό κανάλι να πάω να δουλέψω και με λένε δεν πειράζει τον Μαρινάκη και τον πώς το λέει τη ΣΑΕΚ και τον Μελισανίδη. Και τους λέω εγώ το δικό μας το Σαββίδι μπορώ να τον πειράζω. Και λένε ναι. Και δεν πήγα. Και μιλάς εσύ ρε βλαχοπαοξή παλιοταγάρι. Άμπαλε για τον Ραπτόπουλο. Αταγάρι. Πάμε στον κόσμο τώρα. Άιντε! Παρακαλώ. Μάθατε να σας χαϊδεύουν τα αυτιά. Ναι. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Άντε ρε φίλε, πάρε μπροστά. Πάρε. Άιντε. Ναι. Ακούγομαι. Ακούγωσε. Λοιπόν. Είδες να πούμε Γερμανοσολιά. Τι θες ρε. Είδες. Είδα. 20 ώρες πάω παίζετε ρε. Καλά κάνουμε ρε σε λογαριασμό. 20 ώρες πάω και δεν πάω Κρίστε και βγαίνει το ταγλί και τα λέει σε σένα. Εμείς που είμαστε με τα χάπια και σ' ακούμε. Με τα χάπια να παίρνετε και να με ακούτε ρε. Με τα χάπια. Ναι, είμαστε με τα χάπια. Να παίρνετε χάπια. Για δεν αντέχετε να παίρνετε χάπια. Ναι, με τα χάπια.
Χάπια παίρνει ο ένας ο Ηρακλειδέας, δεν μπορεί να ακούει. Χάπια ο άλλος, χάπια ο Παοξής. Αφού είστε μαζόγιες, πάρτε χάπια να ακούτε. Τι να σας κάνω. Ρε άκουσε ρε. Ναι. Λέω καλά σε κάνουνε. Ναι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ πάω κακούει το ταγάρι και έκανες εσύ κακό. Ούτε κοντό δεν τον θέλω αυτό να. Αυτό να δεν τον θέλει ούτε κοντό. Και κάτι άλλο τα χάρια που κουβαράς εκεί πέρα στο ραδιόφωνο. Όλα καλά, στον παγό, όλα καλά. Το 80% αυτούς εδώ δεν τους θέλει ρε. Διότι αυτοί κάνουν κακό στον παγό, όχι εγώ. Ή εσύ που τους χρύβεις από το πρωί στο βράδυ και στη λέει και από πάνω το ταγάρι. Καλά κάνει, πελάτης είναι. Ναι, εντάξει, αλλά εμείς τι να κάνουμε ρε, που με τα χάπια είμαστε να πούμε και να σ' ακούμε. Μια καλή κουβέντα για τον Ηρακλή δεν είπες 4 χρόνια. Για ποιον λέω καλή κουβέντα ρε για να πω για τον Ηρακλή. Τίποτα ρε να πούμε. Δεν είναι καλή κουβέντα από μένα. Από μένα θα ακούς, κακή κουβέντα. Θα βγάλω εγώ τον κακάτσα, τον γλύφω εγώ. Πω προκόκαρες στα πρωταθλήματα. Ε, ναι, τι λέτε ρε τώρα. Πλάκα κάνετε. Σε αυτή την πόλη ρε. Σε τρελαθεί ρε σε αυτή την πόλη ρε. Χαζέψατ όλοι ρε. Που να πιάσει ο Ιούνιος θα κάνετε ρε. Ρε εσύ ακούς ρε. Σ' ακούμε. Εσύ εγώ ρε. Σ' ακούμε. Εσύ. Λοιπόν, εμείς τι να κάνουμε ρε. Δεν ρε να μας δουλεύετε ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε με εσάς να πούμε. Δηλαδή, δεν έχετε κουβέντα ρε. Τρίτη είδηση, πέμπτη είδηση έχει το Ηρακλή ρε. Συγγνώμη. Και εμείς τι πρέπει να πούμε ρε. Με τι ξεκινήσαμε ρε σήμερα. Ναι ρε, με τι ξεκίνησα. Μία ώρα με τι μιλούσαμε. Γιατί μιλούσαμε. Κοιτάξτε, εγώ δεν ήμουν να ακούω, αλλά λέω, σιγά. Εσύ κόκκινε να πούμε να αφήνει τον άλλο να ολοκληρώνει. Όχι, στείλτονα. Χέστη. Τι έγινε. Στείλ τον. Στείλ τον. Δεν αντέξει. Άντε λάζω Γερμανέ τώρα. Θα μας πεις και πώς να κάνουμε τη δουλειά μας. Όπως θέλουμε να την κάνουμε. Άμα δεν σ' αρέσει, ξύδι. Άιντε φορτωμένη μαγκιά όλοι. Παρακαλώ. Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη. Είμαστε. Καλησπέρα στον κύριο Κόκκινο και στον κύριο Ραυτόπουλο. Εδώ στα γραφεία του πρωταθλητή. Από την πεντάμορφη Γαστέλα, εγώ σαν οδηγός του κυρίου Σάβα άκουσα πριν την εκπομπή σας. Θέλω να στείλω αδελφικούς χαιρετισμούς στον μεγάλο αυτό οδηγό που έφερε εκεί το χρηματικό ποσό. Αν μας ακούει ο οδηγός, τους στέλνω τους αδελφικούς, συναδελφικούς χαιρετισμούς από την πανέμορφη Γαστέλα. Με ρωτάει εδώ μια κοπέλα στα γραφεία, μια ωραία κοπέλα που την έχουμε για... κάποιο χρονικό διάστημα, ξέρετε, είναι από αυτά, από τις ΙΕΚΣΙΝΗ, κύριε Ραπτόπουλε. Μου λέει, τι λένε αυτοί οι κύριοι οι δύο για τον οδηγό με τα λεφτά. Δεν το κατάλαβε η κοπέλα. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνω κι αυτό. Πήρε κάποιος νεαρός ακροατής σας και είπε, δεν κατάλαβα καλά, μεγάλωσε με γάλα ευαπορένου νου κι αυτός. Ναι, κύριε μου, ναι. Γάλα ευαπορένου νου. Δηλαδή να χρησιμοποιήσω τον όρο για το φίλο σου στον κύριο Μάνο ότι είναι και αυτό σαν το γάλα ευαπορέ νουνού που μεγαλώνει τα παιδιά και τις γενναίες των ακροατών των νεαρών. Ναι κύριε. Μπράβο. Και δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινε, κάνατε χθες το βράδυ μία αναφορά, κάτι ερωτήσεις κάνατε. Σε αυτούς τους οπαδούς αυτής της πόλης, της ομάδας της γειτονιάς σας, γιατί καλά σας είπε ο κύριος Μάνος, έτσι, η μεγάλη ομάδα της γειτονιάς σας. Και βγήκε και ένας άλλος ακροατής. Εάν οι ψευδεστήσεις και τα ψέματα ήταν φακές, θα τους είχαν ταΐσει όλους εκεί στο γήπεδο της Τούμπας. Μάλιστα. Μάλιστα, τι μάλιστα, δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή αυτό. Δηλαδή με τον Γκαρσία τώρα δηλαδή που φέρατε τον Παύλο, μήπως θα εγκαταστήσει και καινούριο φάξ στα γραφεία της ΠΑΕ και να πηγαίνουν όλα καλά. Το φάξ ήταν με τον άλλον. Ναι, το φάξ είναι, αλλά και αυτός έχει μια αδελφική σχέση όμως. Μια σχέση αλληλεγγύης, αλληλεγγύης γίνεται πάρα. Εγώ ξέρω ότι ο μάνατζερ του κυρίου Γκαρσία ήταν ο άνθρωπος του κυρίου Αναστασιάδη. Γυρίζουμε πάνω στην ίδια ιστορία να πούμε. Εντάξει. Όσο για τη μεγάλη ομάδα της Παπαναστασίου, μαύρα τα γραμμένα τους, έχουν πάει όλοι μαζί στην Αθήνα να παρακαλάνε τον Κοντονή και τον Τζίπρα να πούμε και τους γλύφουνε και τους παρακαλάνε
να τους κάνουν τα μπαράζ. Γιατί αν μείνει ο Άρης στην Γάμα Εθνική, επειδή έχουν διαλύσει, έχουν λαϊλατίσει το σωματείο που λέγεται Άρης, δεν θα μπορούν να παίξουν ούτε στη Γάμα Εθνική. Δεν θα υπάρχει ερασιτεχνικό σωματείο Άρης. Σκόρδα το μεγαλείο σου. Τελειωμό δεν έχει. Αν θέλετε Βάμος. Να... Περίμενε. Ναι. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα, ναι, Αφή Κωνσταντινή 18133, και αν θέλετε να βρείτε το ανταλλακτικό για το δικό σου αυτοκίνητο, το μεγαλύτερο μπαζάρι ανταλλακτικών το έχουν οι Αφή Κωνσταντινίδη. 18133 από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Βρες το και πάρ' το. Παρακαλώ. Αν καταλάβατε καλά, εμείς κάνουμε αντιπολίτευση σε όλες τις ομάδες της Α Εθνικής, της Β, της Γ κτλ. Εντάξει, αν καταλάβατε καλά, μεροκάματο εμείς δεν παίρνουμε. Τα παίρνουμε από τους χορηγούς μας. Όποιος θέλει να το καταλάβει, το αν, αν δεν αντέχετε, χάπια ή αλλού. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα σας. Χάπια ή αλλού. Γεια σου, Σύφη. Έλα. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλώς το. Μία υπόμνηση για την... επί της διαδικασίας που λέμε για την εκπομπή. Προηγούμενος ακροατής χαρακτήρισε προηγούμενο ακροατή τρεις φορές τα γάρι. Χωρίς καμία παρατήρηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι δύσκολο να υπάρξει κουβέντα. Καλά είναι να μην έχουμε προσωπικές επιθέσεις από τον ένα στον σωστό, άλλο. Σωστό. Κάποια πράγματα φεύγουν, εσύ και τα ξέρεις. Κάποια πράγματα ξεφεύγουν, εσύ και τα ξέρεις. Πάμε λοιπόν, καλά κάνεις και το λες. Πάμε στο ουσιαστικό. Η σημερινή μου παρέμβαση θέλω να έχει έναν ακροατή. Το φίλο το 19χρονο τον Παοξή. Δηλαδή κυρίως σε αυτόν απευθύνομαι. Γιατί είναι κρίσιμο να περάσει η εμπειρία του ΠΑΟΚ που έχει καταγραφεί σαν συλλογική εμπειρία από λάθη και ανεπάρκειες δικές μας που έχουν πληγώσει το σωματείο, να περάσει σαν εμπειρία σε ανθρώπους που δεν έχουν τις παραστάσεις και τις εμπειρίες που έχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Και θέλω να του πω το εξής. Πριν 3 χρόνια, φίλε 19χρονε, να βαγούσανε 3 project σε 3 μεγάλες ομάδες της χώρας μας. Να βαγούσε το project της ΑΕΚ, του Ντέμι Νικολαίδη και τα μετέπειτα, ενώ είχε μπει στο άρθρο 44, πρόσθεσε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ χρέη, και ερχόμενος ο φυσικός ηγέτης του κόσμου της ΑΕΚ, ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης, προκειμένου να βάλει ένα τέρμα σε αυτόν τον κατήφορο, επέλεξε από κοινού με τμήμα οργανωμένων το να οδηγήσει την ΑΕΚ στη Γάμα Εθνική. Έλα, συνεννοήθηκε με την Original. Εντάξει. Εγώ δεν θέλω να ενοχοποιήσω έναν τόσο μεγάλο σύνδεσμο καθόλου. Δεν ενοχοποιούμε κανένα σύμβουλο. Πάμε λοιπόν. Λέμε τι έγινε. Η Original τάχθηκε με το Μελισσανίδη να πάει η ΑΕΚ στη Γάμα Εθνική. Για μένα είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Πάει η Original, δεν το έκανε. Λοιπόν, είχε να βαγίσει και το project πολυμετοχικός Παναθηναϊκός, ενώ είχε συγκεντρωθεί σχεδόν το σύνολο της αστικής τάξης της χώρας μας για να κόπουλοι φαρμακοβιομήχανοι, πατέρες, εφοπλιστές, ναι, 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 βαρδινογιάννηδες, πετρελαιάδες και εφοπλιστές κτλ. Όλο αυτό το πράγμα πήγε στα βράχια, άφησε έναν Παναθηναϊκό καταχρεωμένο και επιλέχθηκε η πολυμετοχικότητα, η Παναθηναϊκή Συμμαχία, με έναν άνθρωπο που έχει οικονομική ευχέρεια, είναι, ανήκει στο ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, είναι ιδιοκτήτης καναλιού, αλλά είπε ότι εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι χρηστή διαχείριση και δεν βάζω φράγκο. Θα κάνω ταμιακές διευκολύνσεις. Τον κύριο Αλαφούζο. Και την ίδια στιγμή να βαγούσε και το project Ζαγοράκης, τα υπολείμματά του, μετά από μια συγκλονιστική παρουσία του κόσμου του ΠΑΟΚ στο πλευρό αυτού του project, και αυτό να βαγούσε καταχρεωμένο, η ομάδα απειλιότανε με Γάμα Εθνική και παρουσιάστηκε ο επιχειρηματίας Σαββίδης, ο οποίος πλήρωσε στην πρώτη χρονιά όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις της διοίκησης Ζαγοράκη, και πριν από κάποιο μήνα πλήρωσε και όλα τα παγωμένα χρέη στο δημόσιο. Άκου τώρα, Σύφη. Αν τα βάλουμε ψυχρήμα στις 19χρονες Παοξή, Σύφη, αυτά τα 3 στη σειρά, ναι, είναι με διαφορά, χωρίς εγώ να μπορώ και να θέλω να κάνω αγιογραφία οποιουδήποτε καπιταλιστή ή επιχειρηματία, είναι με διαφορά η πιο τίμια,
η πιο ντόμπρα στάση επιχειρηματία απέναντι στην ομάδα. Συμφωνούμε απόλυτα. Που έχουμε την τύχη να έχουμε εμείς τον ΠΑΟΚ. Συμφή. Αλλά θέλω να σου πω, φίλε 19χρονε, και θέλω να σου πω μέσα στην καρδιά μου, μέσα από την καρδιά μου, τι εμποδίζει τον ΠΑΟΚ να έχει έστω και αυτήν την εικόνα του Παναθηναϊκού που συνεχίζει 3 χρόνια μετά να είναι πρότυπο και να τον κυνηγάμε. Τον εμποδίζει αυτό το καριολίκι και δεν υπάρχει άλλη λέξη που να τα αποδίδει, που υπάρχει διάχυτο στην πόλη μας. Αυτό που ο Άγγελος Αναστασιάδης πολύ πετυχημένα είπε, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι προπονητής του ΠΑΟΚ προηγούμενος ήρθε στο πόρτ μπαγάζ αυτοκινήτου από το προπονητικό κέντρο. Το γεγονός ότι προπονητής του ΠΑΟΚ προηγούμενος, κάτοχος ευρωπαϊκού τίτλου, απαξιώθηκε μέσα σε 2 μήνες. Το γεγονός ότι προπονητής του ΠΑΟΚ προηγούμενος, Πολυνίκης, με αγνά παοξίδικα ελαττήρια και κριτήρια, χαρακτηρίστηκε, υβρίστηκε, απαξιώθηκε ως τσομπάνος, θεομπαίχτης και ένα σωρό άλλους χαρακτηρισμούς. Αν δεν μπορέσουμε να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτή την εσωστρέφεια, αν δεν μπορέσουμε να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτόν τον κανιβαλισμό, την ανθρωποφαγία που κυριαρχεί σε αυτή την πόλη, αν δεν μπορέσουμε να βάλουμε ένα τέρμα στο όποιος βγαίνει μπροστά να το καταλογίζουμε ένα ταπεινό ελεηνό κριτήριο, δεν μπορεί αυτή η ομάδα αντικειμενικά να πάει μπροστά. Συμφή. Φίλε 19χρονε, στο λέω με αγωνία, γιατί σε σένα παραδίδουμε τη σκυτάλη, εσύ είσαι η νέα βάρδια σε αυτό που λέγεται ΠΑΟΚ, σε αυτό που λέγεται κόσμος του ΠΑΟΚ. Πρέπει να το νικήσουμε αυτό. Είναι αποτέλεσμα της τελευταίας 15ετίας, 20ετίας. Να είσαι καλά, Συμφή. Κάτσε ρε, κάτσε να το ρωτήσω κάτι. Σ' ακούω. Σ' ακούω. Ο άλλος χωρίς να βάλει Φράγκο Μελισανίδης αγαπήθηκε από τους αεξίδες, έδωσε όραμα. Και εσείς πήγατε 8.000 στην Τούμπα μετά τα 11 εκατομμύρια με τον... Αυτό θα μου επιτρέψεις, Κωσί, ναι, χωρίς να με χαρακτηρίσεις και εμένα τα γάρι, έχεις συμβάλει κι εσύ λίγο με τον αιρετικό σου λόγο. Ερετικός λόγος. Έχεις μία μικρή συμβολή. Εντάξει. Αλλά δεν είσαι εσύ ο κύριος υπεύθυνος. Όπως σε χαρακτήρισε ο προηγούμενος παοξής φίλος. Εδώ υπάρχουν παοξίδικες πένες και μικρόφωνα που λειτουργούν υπονομευτικά. Το καταγγέλω αυτό. Να σε καλά. Απέναντι σε αυτό το σωμάτιο. Μήνυμα στάθηκε. Που δουν παρασιτικά. Με περιμένει κόσμος. Καλά αυτό. Να σε καλά. Παρακαλώ. Ναι. Το ραδιόφωνο κλείσε, φίλε. Δεν καταλαβαίνεις τον επόμενο. Μάλιστα. Έλα ρε, δεν μ' ακούς. Όχι, δεν φταίει, όχι εσένα ρε, για τον άλλο λέμε. Μ' ακούσε. Ναι. Μάλιστα. Τώρα με ποιον μιλάς. Με το Στέλιο μιλάμε, λέγε. Όχι, ναι, με μένα μιλάς. Ναι. Ωραία, καλησπέρα ρε παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και τώρα. Δύο πράγματα λίγο να πω, φίλε. Έλα, πες. Πρώτον και κυριότερο, δεύτερον, πρώτον και κυριότερον, αυτόν τον άνθρωπο που πήρε τον προαλήσαντα τον Γερμανό, φτάνει ρε παιδιά, είναι αηδίας ο άνθρωπος. Τον ακούμε τόσο καιρό, μια φορά δεν μίλησε για τον Ηρακλή. Μα την Παναγία, μια φορά δεν μίλησε, άμα έχει τα σκότια του για τον ΠΑΟΚ, αυτά έχει για τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι αηδίας, φίλε. Συγγνώμη τέτοιος άνθρωπος. Εντάξει, τι να κάνουμε, έχεις δίκιο. Τίποτα ρε κόκκι, τίποτα ρε ράπα, αλλά είναι αηδίας, πώς θα γίνει. Είναι αηδίας ο άνθρωπος. Μπορεί να θες να ρεβάσεις την ακροματικότητα, είναι αηδίας. Δεύτερον, συμφωνώ πάρα πολύ με το παλικάρι πριν που μίλησε. Το πρόβλημα είναι εσωτερικό του ΠΑΟΚ και ένα πράγμα θέλω να πω. Εδώ ο Γκαρσία μας έλεγε πριν ένα μήνα ότι έχω πρόβλημα αλκοολισμού και σήμερα το χειροκροτάμε να τον πάρουμε στον ΠΑΟΚ. Τέλος, καλό απόγευμα. Λοιπόν... Σιγά κόκκινε, σιγά. Μην βιάζεις, μη. 10 λεπτά μιλάει ο Σύφης Έλληλος, λέει ο Νίκος. Έχουμε κόσμο. Όχι, δεν έχουμε. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, ναι. Εντάξει, συγγνώμη. Ραπές ένα παίκτη που μπορεί να βγει ηγέτης στον ΠΑΟΚ και να πάρει πρωτάθλημα με αυτόν. Πάνε αγόρασε τον Μπέργκ. Καλά, ο Ραπ ξέρει τη διαφορά κομωτή με τον Μπαρμπέρι. Με τι μαλλιά λέει. Όλα τα ξέρει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδιά, ήμαρτο. Ρε παιδιά, είναι άλλο μπαρμπέρικο και άλλο κρυοπολείο. Έλα, πετυχημένο το σκόρ. Ο Φαλακρός λέει, μας την πήγε τον Μπαρμπέρι. Παιδιά, βλέπω στο Facebook έκκληση για αίμα για τη μητέρα του Γιώργου Σκαρτάδου. Δεν το ξέρω, αλλά αν υπάρχει κάτι τέτοιο, ενημερώστε μας, παιδιά. Δεν το συζητάω. Και δεν ασκέφτεσαι αυτά. Δεν μας πήρε ο Γιώργος να μας πει τίποτα. Και δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο, με οτιδήποτε. Καλησπέρα, παιδιά. Μια ερώτηση στον Κωστή. Αν του γινόταν πρόταση να λάβει κάποιο ενεργό, πόσο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα πήγαινε. Με τίποτα. Και άμα σου δίνανε 50.000 το μήνα. 1 εκατομμύριο. Θα πήγαινα για 3 μήνες, θα με διώχνανε και μετά. Αν θα πήγαινε. Θα πιάνα. Όχι, δεν θα πήγαινα ούτε στον Άρη ούτε στον ΠΑΟΚ πουθενά.
θα πιάνα μικρόφωνο και θα με βρίζανε. Ρε φίλε, για άλλη δουλειά. Δεν είπε τίποτα, όχι. Σου λέει, σε θέλω για σκάουτικ. Το επειδή... θέατρο πάω να κάνω, να παίξω θέατρο, να κάνω μιμήσεις. Να... Ακόμη και αν τα χρήματα ήταν πολλά. Όχι, δεν πάω. Ναι, δεν πάω. Σου λέει, συμβόλαιο 50.000 ευρώ. 150-200 άμα δώσει. Δεν πάω πουθενά. Σοβαρά, μιλώ τώρα. Δηλαδή, με εντυπωσιάζει το. Ειλικρινά. Θα πάω για ένα μήνα και άμα. Δεν μου λένε κόκκινε. Άμα ζήσω εγώ άλλα 30 χρόνια. Θα με στιγματίζουν αυτοί οι τρεις μήνες. Γιατί λάθη, επειδή πα σε μια ομάδα. Στιγματίζεσαι βέβαια. Γιατί. Γίνεσαι πάω κατευθείαν, γίνεσαι άρεσε κατευθείαν. Μπορεί να βγει ο Τσαλτίδης να άμα έρθει ο Ολυμπιακός και σε πει να δουλεύει. Ο Ρεάλ Μαδρίτης να με. Δεν πάω. Τρελό, ρε. Μάλιστα. Μένα δουλειά μου είναι αυτή. Εδώ πρόδευσα, εδώ έκανα πορεία. Τι απάκα. Απόλυτα σεβαστό. Λοιπόν. Okay. Λοιπόν. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Υπενθυμίζω στην εταιρεία Σκιάδης Μπαροδήμος. Θα βρείτε τη νέα Σκόντα Οκτάβια με φυσικό αέριο, παρακαλώ. Με όφελος απόσυρσης 4.500 ευρώ, 3.500 την απόσυρση, ή 1.000 ευρώ που σας δίνουν την έκπτωση. Συν 2 χρόνια εντελώς δωρεάν σέρβις, υλικά και εργασία, τι άλλο θέλετε. Τώρα τηλεφωνήστε το 596-690 να μάθετε περισσότερα, ειδικά οι φίλοι οδηγοί ταξί, οι οποίοι θέλετε να πάρετε επαγγελματικό αυτοκίνητο λίμο, το οποίο σας βγαίνει κάτω από 20.000. Νομίζω ότι υπάρχει άλλο και με τις επιδόσεις της Skoda Octavia. Λοιπόν. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου με τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Με τον Κωστίτα λέτε το βράδυ όλοι μαζί η παρέα. Εδώ. Αύριο λίγο μετά τις 2. Να είστε καλά. 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 Λίγο